Δεν ανοίγω μικρόφωνο, ελπίζω να ακούγομαι. Ναι, καλά, μια χαρά. Να ευχαριστήσουμε τον Ορίωνα και τον Αντρέα του Παπαλάου και εμείς με τη σειρά μας που μας κάλεσε. Έτσι και πιστεύω ότι θα είναι έτσι μια ωραία παρουσίαση, γιατί έχει γίνει και κάπως ανέκδοτη. Και θα πούμε κάποια πράγματα για το πώς ξεκινάει κάποιος την αστροφωτογραφία, τι μπορεί να φωτογραφίσει, τι στόχους έχει διαθέσιμους, τι τύποι αστροφωτογραφίες υπάρχουν, τι πράγματα, τι μπορεί να φωτογραφίσει και πόσο μακριά βρίσκονται, γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες όπως γνωρίζουμε όλοι, κάποιες τεχνικές λήψεις, συνθήκες που επηρεάζουν ένα καλό αποτέλεσμα, ατμοσφαιρικές συνθήκες, κυρίως μόνο ατμοσφαιρικές συνθήκες, για ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εξοπλισμός, τι εξοπλισμό θα χρειαστούμε και είδη του εξοπλισμού. Και μετά θα δείξουμε κάποια πράγματα από τη ζωή μας με την αστροφωτογραφία και κάποιες ανίδοτες εικόνες μάλλον και στο βουνό και πώς μας έχει επηρεάσει αυτό το χόμπι. Και θα κλείσουμε με κάποιες τεχνικές επεξεργασίας που είναι έτσι λίγο πιο εξειδικευμένες. Άρα, τι είναι αστροφωτογραφία? Είναι ένας ειδικός τύπος φωτογραφίας που έχει θέμα την αποτύπωση των ουράνιων σωμάτων, των ουράνιων αντικειμένων, και μπορεί να ξεκινήσουμε από το ηλιακό σύστημα με τον ήλιο κυρίως, τους πλανήτες, το δορυφόρο μας στη Σελήνη, κομήτες και εκατομμύρια άλλα, μετά καθώς φεύγουν από το ηλιακό σύστημα, εκατομμύρια άλλα θέματα όπως νεφελώματα, αστρικά σμήνη, πλανητικά νεφελώματα και φεύγοντας μετά από τον γαλαξία μας, οι άλλοι γαλαξίες και κλάστρα γαλαξιών, συσσωρεύσεις γαλαξιών και πολλά άλλα αντικείμενα που θα αναλύσουμε αργότερα. Τα αντικείμενα αυτά φυσικά βρίσκονται σε τεράστιες για τα δεδομένα μας αποστάσεις, από μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα για το ηλιακό σύστημα μέχρι και εκατομμύρια έτη φωτός, μάλλον και πλέον δισεκατομμύρια έτη φωτός, όπου είναι τα αντικείμενα του βαθέως ουρανού. Φωτογράφηση πλέον από τους εραστέχνες αστρονόμους παλιότερα ήταν αρκετά ακριβό χόμπι, μάλλον και τώρα είναι, αλλά πλέον με την έλευση της τεχνολογίας υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και από τους εραστέχνες και έχουν πέσει και οι τιμές. Και έτσι μπορούμε με τροποποιημένες κάμερες, webcams, αλλά και με DSLR κάμερες γνωστές σε όλους όπως αυτή εδώ του Ανδρέα, αλλά και με εξοπλισμό πιο εξειδικευμένο όπως σύγχρονες αστρονομικές CCD, να φωτογραφίσουμε τον νυχτερινό ουρανό και τα αντικείμενά τους. Ίδια αστροφωτογραφίας. Ξεκινάμε με το πιο απλό, τα νυχτερινά τοπία με θέμα τον ουρανό. Φωτογράφηση γίνεται με ένα τρίποδο όπως αυτό. Θέματα, πορτρέτα του γαλαξία μας, αστερισμών και αστικών ιχνογραμμών, τα γνωστά star trails, τα οποία θα αναλύσουμε και αργότερα. Μετά πηγαίνουμε στην πλανητική φωτογράφηση, φωτογράφηση των πλανητών και των δορυφόρων του ηλιακού συστήματος. Ηλιακή φωτογράφηση πιο εξειδικευμένη, την ημέρα φυσικά. Ηλιακές κυλίδες και προεξοχές, τα δύο πιο σημαντικά θέματα. Και πηγαίνουμε στο δικό μας αντικείμενο, που είναι η φωτογράφηση του βαθέως ουρανού, η deep sky astrophotography δηλαδή, φωτογράφηση αντικειμένων πέρα από το ηλιακό σύστημα, όπως νεφελώματα, γαλαξίες, πλανητικά νεφελώματα και αστρικά σμήνη. Τα θέματα εδώ είναι ανεξάρτητα, χρόνος να υπάρχει και περιορίζεται μάλλον η φωτογράφηση από τις δυνατότητες του ερασιτέχνη, κυρίως από τον εξοπλισμό και τον καιρό. Ο καιρός μάλλον είναι πολύ σημαντικός, γιατί όπως βλέπετε, άμα φυσάει βρέχει και ειδικά βρέχει και έχει συκριφιά, δεν κάνεις τίποτα. Πηγαίνουμε στη φωτογράφηση την πρώτη, τα νυχτερινά τοπία, που είναι όπως είπαμε φωτογράφηση με τρίποδο για τα πορτρέτα του γαλαξία των αστερισμών ή τοπίων, μια DSLR φωτογραφική μηχανή, ένα τρίποδο, ένα καλό θέμα. Παραδείγματα, αυτό το τοπίο, το οποίο είναι το καταφύγιο του Πάρντονα στα 1430 μέτρα, με θέμα το γαλαξία μας πίσω. Ένα άλλο αντίστοιχο είναι του Αντώνη Φαρμακόπουλου μια φωτογραφία στην Πρέβελη. Δεν είναι μέρα, είναι νύχτα. Απλά
Έχει φεγγάρι, η μηχανή έχει μαζέψει πάρα πολύ φως, το φεγγάρι είναι παρτσέλινος, χτυπάει τη γέφυρα και με το φως αυτό φαίνεται σαν να είναι μέρα. Αλλά δεν είναι. Πλέον βλέπουμε και τη μεγάλη άρκτο που έχει τονιστεί για να παθεί αυτό το κλασικό σχήμα του τηγανιού της κουτάλας. Μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μετά το επόμενο είναι Star Trails, ίχνη αστέρου, δηλαδή φωτογραφία που χρησιμοποιεί μεγάλες εκθέσεις, μάλλον μεγαλύτερο από 2 λεπτά, για να συλλάβει αυτή την κίνηση των αστεριών στον νυχτερινό ουρανό λόγω της περιστροφής της Γης. Ο ουράνιος τόνος κινείται λόγω της περιστροφής της Γης. Παίρνουμε αυτές τις εκθέσεις, τις ενώνουμε και φαίνεται αυτή η κίνηση γύρω κυρίως από τον πολικό αστέρα που όλα θέλουν να γυρνάνε γύρω από αυτόν. Παραδείγματα αυτό που φαίνονται σαν τα ύπη του Βανκόμ, ένας άλογος πίνακας. Στο κέντρο εκεί είναι ο πολικός αστέρας, όλα γυρνάνε γύρω του. Αντίστοιχη, με θάλασσα, πάλι ο πολικός αστέρας και όλα φαίνονται να γυρνάνε γύρω του. Είναι πολλές εκθέσεις, ενωμένες και δημιουργούν αυτή τη φαινομενική κίνηση. Πλανητική φωτογράφηση. Τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε βιντεοκάμερα κυρίως. Βιντεοσκοπούμε με ένα τηλεσκόπιο μεγάλο σχετικά. Βιντεοσκοπούμε τον κάθε πλανήτη, απομονώνουμε τα καρέ, τα πιο καθαρά τα συνενώνουμε και δημιουργούμε φωτογραφίες. Εδώ είμαστε, εδώ είναι η Γη. Αυτοί είναι οι πλανήτες που φωτογραφίζουμε. Παραδείγματα. Αφωτογραφίσατε τον Μάνο το Γκαρδάσου, μιας και μάλλον ο καλύτερος στο είδος στην Ελλάδα. Κρόνος, Δίας, Άρης, κρατήρια Σελήνης και Σελήνη. Εντελώς διαφορετικό αντικείμενο πλανητική φωτογράφηση. Άλλο είδες φωτογραφίες, όπως πούμε, ηλιακή φωτογράφηση, πτεροξοχές και κοιλίδες. Και αυτό άλλο αντικείμενο, την ημέρα, εντελώς άλλες τεχνικές. Σε αυτά πηγαίνουμε κάπως γρήγορα, γιατί το βασικό μας αντικείμενο είναι η φωτογράφηση βαθέως ουρανού. Εκλήψεις, το Αντώνη Φαρμακόπουλο πάλι φωτογραφίες, νομίζω αυτή είναι από την έκλειψη του 2008 στο... Πού είναι Αντώνη, στο Λογορό. Αυτή πρέπει να είναι Αυστραλία. Αυστραλία είναι αυτή. Την Αυστραλία. Νομίζω αυτή πρέπει να είναι η Κίνα και αυτή είναι στη Ρωσία. Δύο διαφορετικές εκλήψεις. Όχι, η αριστερά είναι Αυστραλία και η δεξιά είναι Νοβοσιμπίρσκ. Πολύ δύσκολη και αυτή η είδος φωτογράφηση, μάλλον. Διότι πρέπει να κυνηγάσεις τις εκλήψεις και να πηγαίνεις σε μέρη μακρινά και άγνωστα, μάλλον κάθε φορά. Δεν είναι κι άσχημα. Θα μπορούσε να πάει. Και πηγαίνουμε στο δικό μας αντικείμενο, στόχοι βαθέως ουρανού, αντικείμενα όπως είπαμε πέρα από το ηλιακό σύστημα, αστέρες, αστρικά σμήνη, σφαιρωτάκια ανοιχτά, πλανητικά νεφελώματα, νεφελώματα εκπομπής και ανάκλασης και γαλαξίες. Θα εξηγήσω τι είναι το κάθε ένα είδος για όσους δεν γνωρίζουν. Σφαιρωτός μήνος. Τι είναι? Είναι πάρα πολλά αστέρια ενωμένα σε μια ομάδα αστέρων και που η βαρύτητά τους τα κάνει να έρχονται όλα μεταξύ τους και δημιουργούν αυτό το αστρικό σύστημα. Πιο ανοιχτές δομές είναι τα ανοιχτά σμήνη, τα οποία υπάρχει κάποια βαρύτητα, είναι σε ένα σύστημα, αλλά δεν είναι τόσο ενωμένα μεταξύ τους. Ανοιχτό αστρικό σμήνη. Πλανητικά νεφελώματα είναι κυρίως κάποια αστέρια τα οποία έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους, έχουν σκάσει, έχουν τεινάξει τα πάντα σαν οστικό κύμα στο διάστημα, δηλαδή πήγαν ένα σκαμός, σαν μια βόμβα που έχει σκάσει και τεινάξει τα πάντα. Αυτή είναι η ύλη όλη του άστρου. Έχει ανατιναχθεί, αυτό έχει προκαλέσει όλο το χαμό που βλέπουμε εκεί, το αστεράκι. Και αυτό το οστικό κύμα το βλέπουμε εμείς σαν ένα πλανητικό νεφέλωμα. Πλανητικό το λέγανε γιατί παλιά το βλέπανε στο τηλεσκόπιο και νομίζω ότι είναι σαν πλανήτης. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουν ότι είναι ένα αστέρι και έχει σκάσει και έχει δημιουργήσει αυτό το χαμό. Φυσικά αυτό αρχίζει και διωγγώνεται σιγά σιγά, απλά διωγγώνεται τόσο αργά και θα πάρει τόσες χιλιάδες χρόνια που εμείς το βλέπουμε σαν στατικό αυτή τη στιγμή. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες στο διάστημα. Αυτό είναι το πλανητικό νεφέλωμα, το NDC 7293, το οποίο είναι το χείλιξ, το μάτι του Θεού, γιατί μοιάζει σαν ένα μάτι.
νεφελώματα εκπομπής. Το μείον 8 και το μείον 20, η λιμνοθάλασσα, το νεφέλωμα της λιμνοθάλασσας και το νεφέλωμα το τρισχυλιάς νεφέλωμα. Να πω τι είναι το νεφέλωμα εκπομπής. Νεφελώματα εκπομπής είναι μάλλον το αέριο που βρίσκεται στο σύμπαν. Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το υδρογόνο. Το υδρογόνο εκπέμπει ένα μήκος κύματος, ιονίζεται μάλλον και εκπέμπει ένα μήκος κύματος στο ερυθρό, στο κόκκινο. Αυτό το χρώμα το συλλαμβάνουν οι κάμερές μας και αποτυπώνουν αυτές τις αέριες μάζες. Εδώ κυρίως είναι περιοχές αστρογένεσης, όλο αυτό το αέριο δημιουργεί αστέρια. Είναι μεγάλες συγκεντρώσεις αερίων υδρογόνων, όπως και εδώ. Και φυσικά εδώ το μεγάλο νεφέλωμα της λιμνοθάλασσας. Και αυτά ονομάζονται νεφελώματα εκπομπής, γιατί εκπέμπουν αυτό το χρώμα που βλέπουμε, αυτό το κόκκινο χρώμα. Άλλα νεφελώματα, νεφελώματα ανάκλασης, τα οποία είναι νεφελώματα αέριες μάζες, τα οποία μπορεί να βρίσκονται μπροστά από κάποιο άστρο ή κάποιες φωτεινές πηγές και καθώς περνάει το φως, δημιουργούν αυτή την ανάκλαση. Γι' αυτό και ονομάζονται νεφελώματα ανάκλασης. Αυτό είναι το νεφέλωμα της μάγισσας, το έχουμε και έξω, είναι του Άγγελου για φωτογραφία, IC2118. Γαλαξίες Ανδρομέδας, ο οποίος είναι εντυπωσιακός γαλαξίας, ο πιο κοντινός σε εμάς. Σπυροειδής. Ένας αντιπροσωπευτικός γαλαξίας, έβαλα αυτόν γιατί είναι και κοντά και είναι σε μεγάλη μεγέθυνση μάλλον για να το δούμε. Αυτά ήταν τα αντικείμενα κυρίως που φωτογραφίζουμε ως deep sky, ως βαθύ ουρανό. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε και σε τι αποστάσεις τα φωτογραφίζουμε. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες και κυρίως φωτογραφίζουμε, τα αντικείμενα φωτογραφίζουμε είναι σαν να φωτογραφίζουμε το παρελθόν. Διότι αυτά τα φωτεινά που μας έρχονται, που είναι τόσες χιλιάδες χρόνια μακριά, μέχρι και εκατομμύρια χρόνια κάποια αντικείμενα, το φως που μας έρχεται είναι το φως του παρελθόντος. Άρα αυτή την εικόνα που έχουμε πάρει εμείς και φωτογραφίζουμε, είναι μία εικόνα του παρελθόντος. Αν το αντικείμενο βρίσκεται 30.000 χρόνια πίσω, το φως που μας έρχεται είναι πριν 30.000 χρόνια. Τώρα δεν ξέρουμε πώς είναι ο στόχος. Αυτή η πληροφορία που παίρνουμε είναι πριν 30.000 χρόνια. Μπορεί να μην υπάρχει εκεί ή να έχει αλλάξει. Ναι, ή να έχει αλλάξει η δομή του ή να έχει. Να μην υπάρχει, δεν νομίζω. Να έχει διασταλεί, να έχει γίνει κάτι. Όπως το 2016 το ανεφέρμα του αετού. Ναι. Το δεν υπάρχει εκεί πλέον. Η γη, εδώ είμαστε. Το ηλιακό σύστημα με τους πλανήτες. Τα πιο φωτεινά αστέρια που σχηματίζουν τους αστερισμούς. Εδώ είμαστε πάλι. Το ηλιακό σύστημα και τα πιο φωτεινά αστέρια, όλα αυτά βρίσκονται στο γαλαξία μας. Έτσι, ό,τι άστρο βλέπουμε έξω, επάνω στον ουρανό, ανήκει στο γαλαξία μας. Ο γαλαξίας μας και εσείς είμαστε εδώ σε αυτό το σημείο της πύρας, με όλα τα άστρα και τα νεφελώματα. Μάλλον εδώ είμαστε. Εδώ είναι το μπράτσο του Οριώνα, του Περσέα, του Κύκνου. Μετά πηγαίνουμε στην τοπική ομάδα γαλαξιών. Εδώ είναι ο Milky Way, εδώ είμαστε πάλι, η Ανδρομέδα που είδαμε πριν και κάποιοι άλλοι γαλαξίες στο τοπικό, δεν ξέρω αν φαίνονται από εκεί, είναι και μικρά τα γράμματα, ο γαλαξίες του Τριγώνου, εδώ με 33. Και μετά το πράγμα ξεφεύγει γιατί πηγαίνουμε στο Super Cluster, μάλλον στη Σπαρθένου, τη Super Γαλαξιακή ομάδα με διάφορους γαλαξίες γύρω-γύρω που και αυτούς τους φωτογραφίζουμε, έτσι, απλά οι υποστάσεις είναι τεράστιες. Το πράγμα ξεφεύγει και πηγαίνουμε στο τοπικό Super Cluster με διάφορα άλλα συστήματα γαλαξιών και μετά στο γνωστό σύμπαν που έχουμε στο παρατηρήσιμο σύμπαν, γιατί μετά αρχίζει και το πράγμα χάνεται και δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τίποτα. Και περνάμε μάλλον στις συνθήκες λήψης, που θα εξηγήσουμε ποιες είναι οι συνθήκες που χρειάζονται για να έχουμε μια καλή αστροφωτογραφία και τι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμά μας. Το βήμα στον Άγγελο που θα σας πει τα περίτα παρακάτω. Ωραία όλα αυτά που μας είπε ο Αγγέλης. Φωτογραφίες, με βγάλουν φωτογραφίες όπως είπατε βεβαίως. Για να κάνουμε όμως αυτό πρέπει να έχουμε και καθαρό ουρανό. Πολλές φορές ο ουρανός δεν μας κάνει το χατήρι. Μπορεί να έχουμε καθαρό ουρανό, να το βλέπουμε, να λέμε τι ωραίος ουρανός θα φωτογραφίσουμε απόψε.
αλλά κρύβονται πολλά από πίσω. Το πιο κλασικό είναι η ατμοσφαιρική πύργη. Συνηθίζουμε να το λέμε στο βουνό και στα αστροπάρτι, αν θα έρθετε σε παρατηρήσεις. Θα ακούσετε τους αστροφωτογράφους ή τους παρατηρητές να μιλάνε για το SING. Συνήθως το λέμε με τον αγγλικό όρο, χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Θα ακούσετε να λένε δηλαδή σήμερα έχει καλό SING ή δεν έχει καλό SING. Ή αυτό μπορεί να παίξει ανάλογα, δηλαδή τώρα να μην έχει καλό SING και μετά από μερικά λεπτά να έχει καλό SING. Και μετά να ξαναχαλάσει και πάει λέγοντας. Τι είναι αυτό? Παρουσιάζεται μια μεταβολή λοιπόν στη λαμπρότητα των αστεριών. Έχετε ακούσει που μάλλον έχετε παρατηρήσει όταν φυσάει συνήθως από τα στρώματα αέρα στον ουράνιο θόλο. Βλέπετε αυτό το τρεμόπαιγμα. Υπάρχει αυτός ο πληθυσμός στα αστέρια και λέτε τρεμοπαίζουν τα άστρα. Αυτό το πράγμα είναι το κακό SING. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη μεταβολή που γίνεται δηλαδή στη φωτεινότητα των άστρων. Ή επίσης μπορεί να το έχετε παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο στη θάλασσα όταν είστε που κοιτάτε στην παραλία, είστε ξαπλωμένοι και κοιτάτε αυτό το βράσιμο. Ή παράδειγμα μπορείτε να το παρατηρήσετε στην ανατολή του ηλίου ή στον δρόμο όταν κάνει πολύ ζέστη, ένα βράσιμο που κάνει. Αυτό το πράγμα στον ουρανό μας καταστρέφει τέλος πάντων την φωτογραφία. Προσπαθούμε τέλος πάντων να φωτογραφίσουμε για να δώσω να καταλάβετε όσο πιο ψηλά γίνεται στον ουράνιο θόλο, 40 μοίρες και πάνω, όσο πιο χαμηλά, αυτό το φαινόμενο είναι πιο εντονότερο. Οπότε κοιτάμε να φωτογραφίζουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, 40 μοίρες και πάνω όπως είπαμε, τη μεγαλύτερη διάρκεια της νύχτας προς το ζενίθ. Συνήθως φωτογραφίζουμε στο ζενίθ εμείς, για να αποφεύγουμε αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο θα παίξει και αυτό το σημαντικό, ένα σημαντικό ρόλο. Κοιτάμε να πηγαίνουμε σε μέρη βουνά, σε βουνά, σε μεγάλα υψόμετρα για να αποφεύγουμε την υγρασία, να αποφεύγουμε τα αέρια στρώματα που σας είπα. Όσο πιο ψηλά είμαστε, αποφεύγουμε αυτά τα αέρια στρώματα. Ωραία, μέχρι εδώ. Το SING όμως δεν είναι το μοναδικό, ο μοναδικός εχθρός μας. Βλέπετε εδώ και τα στρώματα, πόσα στρώματα περνάει το φως από τα άστρα, από ένα ουράνιο σώμα που εμείς φωτογραφίζουμε, μέχρι να φτάσει στο τηλεσκόπιό μας ένας γαλαξίας, το φως του γαλαξία, του αστεριού ή οτιδήποτε ουράνιο σώμα φωτογραφίζουμε, περνάει από όλα αυτά τα στρώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η αναταραχή που σας έλεγα και πριν, αυτή η ανακατοσούρα, ας το πούμε, στον αέρα. Θα σας δείξω τι γίνεται όταν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να, ορίστε. Βλέπετε έναν κρατήρα στη σελήνη, καθώς περνάει την ατμόσφαιρα το φως και έρχεται στο τηλεσκόπιό μας, αυτό είναι μέσα από την κάμερα στον υπολογιστή μας, βλέπετε αυτό το βράσιμο, ας το πούμε, που βλέπουμε και εκεί. Παραδείτε κάτω και το αστέρι, μεγαλώνει, μικραίνει. Ή βλέπετε, παράδειγμα, πολλές φορές την Αφροδίτη χαμηλά, που τρεμοπαίζει και αλλάζει διάφορα χρώματα, κόκκινα, πράσινα, μπλε κλπ. Και πολλοί βγαίνουν σε ειδήσεις και λένε είδα UFO και κουνιόταν και άλλαζε φώτα και τέτοια πράγματα. Λες και άμα ήταν UFO τελικά και αν υπάρχουν εξωγήινοι, είναι τόσο χαζοί που θα βάζανε φωτάκια στο διαστημόπλοιο τους. Είπαμε για το SING. Τα αστεροσκοπία, τα επαγγελματικά αστεροσκοπία βρίσκονται, γι' αυτό το λόγο βρίσκονται και σε πολύ ψηλά σημεία, με ψυχρά κλίματα, όπου η ροή του αέρα είναι πιο σταθερή. Και έτσι καταφέρνουν καλύτερο SING για να κάνουν τις εργασίες και τις επιστημονικές, ας το πούμε, εργασίες. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα. Βλέπουμε εδώ ένα βουνό. Πνέει ο αέρας εδώ πέρα. Υπάρχει ένας φωτογράφος εδώ, ο φωτογράφος Α και ο φωτογράφος Β. Φωτογραφίζουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή τον Δία. Βλέπουμε εδώ ο αέρας χτυπάει πάνω στο βουνό και κάνει αυτό το ανακάτεμα εδώ πέρα. Αναταράξεις. Ο φωτογράφος Α θα έχει καλύτερο SING. Βλέπουμε εδώ η φωτογραφία του είναι πιο σταθερή και πιο με περισσότερες λεπτομέρειες. Ενώ ο φωτογράφος Β που περνάει όλα αυτά τα στρώματα τέλος πάντων το σήμα του θα έχει αυτό το θαμπό είδωλο. Οπότε καταλαβαίνετε πάνω κάτω. Θα σας δείξουμε και άλλα παραδείγματα. Εδώ άλλο ένα παράδειγμα. Βλέπετε ένα αστέρι εδώ.
Εδώ είναι ένα πολύ καλό. Υπάρχει μια κλίμακα sync που λέμε εμείς οι αστροφωτογράφοι και οι παρατηρητές. Αυτό είναι ένα πολύ καλό sync. Βλέπετε ότι είναι σταθερό το αστέρι, κεντραρισμένο, δεν κουνιέται καθόλου, δεν βράζει. Μετά ένα καλό sync, μέτριο, κακό, πολύ κακό. Βλέπετε εδώ και τη διάφραση πώς παραμορφώνεται, πώς έρχεται το σήμα μέσα στο τηλεσκόπιο και παραμορφώνεται. Εδώ βλέπετε άλλη μια φωτογραφία με πολύ κακό sync. Είναι σαν ανεστίαστη και εδώ με καλό sync. Βλέπετε τη διαφορά. Όσο και να προσπαθήσεις εδώ πέρα να εστιάσεις, δεν εστιάζεις με τίποτα. Δηλαδή είναι το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορείς να έχεις εκείνη τη στιγμή. Τι κάνεις εδώ, απλά δεν φωτογραφίζεις, το παρατάς ή πετάς τα καρέ, ό,τι έβαλες, έβαλες. Τα πετάς. Περιμένεις να φτιάξει νύχτα ή συνεχίζεις την επόμενη. Λοιπόν, διάβια, άλλο ένα πρόβλημα που έχουμε. Μπορεί να έχουμε καλό σύγκρι, αλλά μην έχουμε διάβια, να μην έχουμε διαφάνεια. Παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν σωματίδια στον, όπως και τώρα με την σκόνη την αφρικάνικη, βέβαια θα το πούμε και πιο μετά αυτό, είναι και αυτός ένας παράγοντας, που δεν μας αφήνει να βλέπουμε απέναντι το αγρίνιο. Ενώ σε μια πολύ καλή μέρα, ας το πούμε με διαφάνεια, θα μπορέσουμε να διακρίνουμε βουνά κλπ. Κυρίως η διάβγεια είναι από την υγρασία του αέρα, έτσι, από τη συγκέντρωση της υγρασίας. Ειδικά αν υπάρχει υγρασία και αυτή η διάχυση που κάνει, ειδικά τη νύχτα παράδειγμα, αν έχετε παρατηρήσει, όταν έχουμε πολύ υγρασία, 80-90% υγρασία, και αν έχουμε και φωτορύπανση, είμαστε σε πόλη, βλέπετε φώτα κλπ, θα βλέπετε μια διάχυση που κάνει, ενώ σε μια άλλη βραδιά δεν θα βλέπετε αυτή η διάχυση. Θα υπάρχει φωτορύπανση, απλά δεν θα υπάρχει αυτή η διάχυση στον αέρα. Λοιπόν, η σκόνη από την Αφρική. Βλέπετε έξω τι γίνεται εδώ και πολλές μέρες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Περιμένουμε να φυσήξει ένα βοριαδάκι ή να βρέξει για να φύγει αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε τελικά να φωτογραφίσουμε. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ποτέ δυσκόλυψε τα αυτοκίνητά μας. Και θα γίνει πλούση τα πλυντήρια αυτοκίνητων. Υπάρχουν όμως χάρτες που μπορείς να προβλέψεις το Ποσειδόν ήταν αυτός ο χάρτης, πήγαινε λίγο πίσω, Άγγελε, που μπορείς να, όσο στο φωτογράφος, μπορείς να προβλέψεις τη μετακίνηση της σκόνης. Βγάζουν κάθε μέρα προβλέψεις μάλλον για πώς κινείται η σκόνη και πού πηγαίνει, αλλά γενικά αν ξεκινήσει μπορεί να πάρει και ένα... Και σήμερα πάντως πάλι νοτιά έκανε, οπότε θα συνεχίσει. Λοιπόν, ωραία, είπαμε για το sync, είπαμε για τη διάβια, για τη διαφάνεια, για τη σκόνη από την Αφρική, φαινόμενα που πάνε και έρχονται. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Θα καθαρίσει, θα φτιάξει ο καιρός, θα φωτογραφίσουμε. Με αυτό το ρημάδι όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φωτορύπανση. Αγάπη μου, θέλω να σου χαρίσω τον ουρανό με. Τι, τούν τα τάστρα. Δεν υπάρχουν. Ένα φαινόμενο που υπάρχει παντού, δημιουργείται, μεγαλώνει δυστυχώς. Ο άσκοπος φωτισμός της πόλης είναι γεγονός. Θα βλέπετε λάμπες που φωτίζουν πάνω στον ουρανό, από εδώ, από εκεί. Όλος έχει βάλει ένα προβολέα, φωτάει από εδώ, από εκεί. Ούτε υπάρχει νόημα για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Εμάς τέλος πάντων αυτό για μας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και για κάποιους ρομαντικούς, ας το πούμε, όπως δείξαμε πριν, θέλουν να δείξουν στην κοπέλα τους έναν αστερισμό με το λέιζερ, ξέρω εγώ, καθόμαστε εκεί στην παραλία. Θέλουν να δείξουν έναν αστερισμό. Δυστυχώς δεν υπάρχει αστερισμός, γιατί από τη φωτορύπανση έχουν χαθεί όλα. Η φωτορύπανση μειώνει την αντίθεση των ουράνιων σωμάτων. Δεν βλέπουμε αμυδρά αντικείμενα. Πρέπει να πάμε σε πολύ σκοτεινό ουρανό για να δούμε κάποια αμυδρά αντικείμενα. Βλέπουμε μόνο πολύ έτσι φωτεινά αντικείμενα όπως η Σελήνη, κάποιους πλανήτες ή κάποια πολύ έτσι λαμπρά άστρα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστροφωτογράφοι και οι παρατηρητές προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν από τα σπίτια τους, να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε στο βουνό να κάνουν την αστροπαρατήρησή τους και την αστροφωτογράφησή τους και να γλιτώσουν από αυτή τη φωτορύπανση, τέλος πάντων να μπορούν να δουν τα αγαπημένα τους αντικείμενα. Εδώ βλέπετε μια σύγκριση, θα σας δείξω και μετά την επόμενη
μια φωτογραφία που σας έξηγε ο Βαγγέλης νωρίτερα από την σπήρα του γαλαξία μας, το Milky Way, από μια εξοχική τοποθεσία, πώς ωραία φαίνεται, και ακριβώς το ίδιο θέμα σε πόλη με φωτορύπανση που κοιτάξτε πόσο μειώνει την... Βασικά δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπετε εδώ από το άστρα, αν βάλετε αυτά τα σημαδάκια εδώ, βλέπετε είναι το ίδιο ακριβώς... Εδώ θα πρέπει να φαίνεται δηλαδή ο γαλαξίας τώρα. Κι άλλο ένα παράδειγμα με τον Ορίωνα, με τα νεφελώματά του, τον νεφελώμα του Ορίωνα, το αλογάκι. Εδώ δεν φαίνεται τίποτα. Αμυδρά. Κοιτάξτε εδώ στην Ευρώπη πώς είναι η φωτορύπανση από δορυφόρο. Εμείς, εντάξει, το καταφέρνουμε ακόμα, ειδικά εδώ πέρα στον Πάρονα που πηγαίνουμε εμείς, στο νομό Αρκαδίας. Έχουμε καλό ουρανό. Πηγαίνουμε εκεί πέρα, είναι φανταστικό το μέρος. Μας ζηλεύουν οι Ευρωπαίοι, έχουμε πολύ καλή ομάδα, αστροφωτογραφική ομάδα στην Ελλάδα. Είναι ένας λόγος και αυτός, ότι έχουμε καλούς ουρανούς. Ενώ αυτοί δεν έχουν τίποτα από Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία. Η Ιταλία είναι πολύ άσχημη. Είναι, δηλαδή σε διαγωνισμούς που βάζουμε κερδίζουμε πολλές φορές. Τους έχουμε δηλαδή για πλάκα που λέμε. Δεν ξέρω αν θα. Αν είχαν και αυτοί καλό ουρανό, δεν ξέρω. Θα ήταν πολύ δύσκολη η μάχη. Γιατί είναι πράγματι και αυτοί καλοί. Κοίταξε, οι Βόρειοι έχουν και το θέμα ότι έχουν πολύ περισσότερη συννεφιά από το. Σίγουρα είναι γι' αυτό. Είναι γι' αυτό ένα θέμα. Ναι, αλλά όπως βλέπεις το χάρτη, όντως μόνο η Ισπανία έχει κάποια μέρη. Έχει, η Ισπανία, ναι. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα η Ιταλία είναι. Τύπη τηλεσκοπίων από τον Βαγγέλη του Σιγκλάκου. Θα συνεχίσω. Ξεκουραζόμαστε. Εντάξει, κουραστήκαμε. Έχουμε πολλά να δούμε. Ναι, ούτε στα μισά δεν είμαστε. Για τύπους τηλεσκοπίων. Βλέπω εδώ το πάλι που έχει απλώσει εδώ για να το φαγκάρει. Το φαγκάρι έχει φρικάρει. Λοιπόν, το πιο κλασικό είναι το διοπτρικό. Το αυτό που έχει ο κάθε αρχάριος στο μυαλό του. Αντικειμενικός φακός, ένας φακός, έρχεται το φως, εστιάζεται. Φτάνει στο μάτι, στο το προσοφθάλμιο που υπάρχει με την κάμερα που μπαίνει εδώ. Στο διάμετρο του φακού καθορίζει και το άνοιγμα του διοπτρικού τηλεσκοπίου. Ένα τηλεσκόπιο 4 ιντσών που λέμε είναι επειδή ο φακός αυτός έχει μια διάμετρο 4 ιντσών. Επόμενο είναι το πρώτο μάλλον τηλεσκόπιο, ο πρώτος τύπος τηλεσκοπίου που ευευρέθηκε ποτέ, η διόπτρα. Μετά το νευτόνιο ή κατοπτρικό, γιατί έχει ένα καθρέφτη, το πρωτεύον τάτοπτρο, έρχεται το φως και πάει, πρώτος καθρέφτης, δευτερεύον καθρέφτης, με σαργωνία 45 μοίρες και πάει στο προσοφθάλμιο στο μάτι ή στην κάμερα, ανάλογα. Το άνοιγμά του και αυτό αναφέρεται στη διάμετρο του κυρίου κατόπτρου, δηλαδή όταν είναι 8 ίντσο, διάμετρο 8 ίντσες. Κάτω διοπτρικό τηλεσκόπιο συνδυάζει και τις δύο τεχνολογίες, συνδυάζει δηλαδή και καθρέφτη, έτσι εδώ, αλλά και διόπτρα και κάποια στοιχεία μάλλον, κάποια διοπτρικά στοιχεία, διορθωτικούς φακούς πιο πολύ, αλλά και δευτερεύον κάτωπτρο. Το πρωτεύον είναι το κύριο όργανο αυτό εδώ δηλαδή, πολύ δημοφιλή τα Smith Cassegrain, γιατί είναι στενά τηλεσκόπια, λόγω ότι το φως, το μήκος του φωτός κάνει μέσα μία, δύο, τρεις διαδρομές, άρα μπορείς με ένα πολύ μικρό τηλεσκόπιο να πιέσεις πολύ μεγάλες εστιακές αποστάσεις. Θα εξηγήσω την εστιακές αποστάσεις και δεν έχει ακούσει. Απλά αυτά τα μικρά τα Smith Cassegrain προκάλεσαν επανάσταση στα αστρονομικά τηλεσκόπια και κυρίως στις αριστερές, λόγω της καλής απόδοσης και του μικρού μεγέθους, όπως είπαμε. Μαγγέλη, ένα αντίστοιχο νευτόνιο που δείξες πριν, πόσο μάκρος θα είχε? Τουλάχιστον διπλάσιο. Τριπλάσιο. Ναι, ένα-δύο, ναι, γιατί πρέπει να πάει από πάνω. Οπότε ναι. Στην ουσία τα Cassegrain βολεύουν γιατί είναι κοντά, κάνουν διπλή-τριπλή, το φως που εισάγεται μέσα κάνει διπλή-τριπλή διαδρομή και έτσι καταφέρνουν μεγάλη εστιακή απόσταση χωρίς να είναι τεράστια τηλεσκόπια. Και γι' αυτό και οι παρατηρητές τα προτιμούν για να μπορούν να είναι πιο φορητά, ας πούμε, για να χωράνε στο αυτοκίνητο. Ναι, γιατί αυτό κοίτα πόσο μεγάλο είναι. Αυτό θα είναι και 1,5 μέτρο. Τι σχέση με αυτό που είναι το 1 τρίτο από αυτό. Δεν φτάνει μέχρι εδώ. Τουλάχιστον.
χαρακτηριστικά τηλεσκοπείο. Φυσικά υπάρχουν και άλλα είδη, απλά δείξαμε τα πιο βασικά για να καταλάβετε πώς είναι τα διοπτρικά, τα καταδιοπτρικά και τα κατοπτρικά. Τα χαρακτηριστικά έχουν πολύ μεγάλο ρόλο, είναι η διάμετρος και η φωτοσυλλεκτική ικανότητα. Έτσι, όσο πιο μεγάλος είναι ο φακός, έτσι όσο πιο μεγάλο το κάτωτρο, τόσο περισσότερο φως συλλέγει και τόσο πιο λαμπρά είναι τα κεφρινή τα είδωλα. Να πούμε ότι το κάτωτρο είναι σαν ένας μεγάλος κουβάς, πέφτουν τα φωτόνια που είναι σαν το νερό της βροχής. Όσο πιο μεγάλο κουβά έχεις, τόσο πιο πολύ φως μαζεύεις, τόσο πιο πολύ νερό μαζεύεις, τόσο πιο πολύ φως μαζεύεις. Άρα όσο πιο μεγάλο τηλεσκόπιο έχουμε, τόσο πιο φωτεινά είναι τα είδωλα που παίρνουμε και ευκρινή. Μου παίζει ρόλο και η διακριτική ικανότητα, ένα τηλεσκόπιο 8 ίντσο διακρίνει δύο φορές πίσω στο λεπτομέρειο από 4 ίντσο και το 16 ίντσο δύο φορές από το 8 ίντσο και πάει λέγοντας. Εστιακή απόσταση, πολύ σημαντικός όρος, το μήκος της διαδρομής του φωτός από το πρωτεύον κάτωτρο ή τον αντικειμενικό φακό στο σημείο της εστίας, δηλαδή το προσοφθάλμιο ή την κάμερα. Θα εξηγήσω τι είναι αυτό μετά. Εστιακός λόγος, πολύ σημαντικό για τους αστροφωτογράφους, είναι το πηλίκο της εστιακής απόστασης προς τη διάμετρο, δηλαδή εστιακή απόσταση 2 μέτρα προς τη διάμετρο, ξέρω εγώ, προς 10 ίντσες. Στη φωτογράφηση έχει μεγάλη σημασία εστιακός λόγος, γιατί όσο πιο μικρός, τόσο πιο φωτεινά είναι η πληροφορία που, τόσο πιο φωτεινή μάλλον η πληροφορία που φτάνει περισσότερη είναι η πληροφορία που φτάνει στο τηλεσκόπιο, στην κάμερα και τόσο πιο σύντομε είναι οι εκθέσεις για το ίδιο αποτέλεσμα. Εστιακές αποστάσεις, όπως είπαμε, αν δούμε, έχουμε στην επίγεια φωτογράφηση, έχουμε την κάμερά μας, DSLR, το μάτι μας υποτίθεται ότι είναι στα 50 χιλιοστά εστιακή απόσταση. Όσο πιο μικρή είναι η εστιακή απόσταση, τόσο πιο wide, πόσο πιο ευρεία είναι ο φακός μας. Όσο πιο μεγάλο εύρος πιάνει. Όσο πιο ανεβαίνει η εστιακή, τόσο πιο zoom είναι. Στην ουσία έχεις 5 φακούς τώρα εκεί. Ναι, έχω 5 φακούς. Έτσι, 5 διαφορετικούς φακούς. 18, 50, 100, 200, 400. Άρα τόσο πιο πολύ ζουμάρεται το αποτέλεσμα, έτσι φαίνεται στο μάτι μας. Το ίδιο ακριβώς, τόσο πιο μικρότερη είναι η γωνία εδώ. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με την αστροφωτογράφηση, δεν αλλάζει κάτι, απλά στρέφουμε το φακό μας στο τηλεσκόπιο, δηλαδή στον ουρανό. Στο παράδειγμα των Πλειάδων που έχουμε και έξω, με ένα μικρό τηλεσκόπιο διοπτρικό 200, φαίνεται πολύ έτσι ευρύ το πεδίο. Στο 500 αρχίζει και ζουμάρεται κάπως αυτό το σημείο εδώ και στα 1200 επιλέγουμε μόνο αυτό το σημείο εδώ πέρα. Άρα ανάλογα το στόχο που θέλουμε να βγάλουμε, επιλέγουμε και το κατάλληλο τηλεσκόπιο, ειδικά οι γαλαξίες, οι οποίοι είναι πολύ μικροί, χρειαζόμαστε ένα τηλεσκόπιο που να έχει μεγάλη εστιακή απόσταση, αλλιώς θα ήταν ο γαλαξίας και θα ήταν το πεδίο τεράστιο με αστέρι. Θα το αναλύσουμε και αργότερα, το οποίο ο Άγγελος που θα μιλήσει γενικά για το τι τηλεσκόπιο χρειαζόμαστε και για ποιους στόχους. Η σημερινή στήριξη είναι αυτή εδώ. Ονομάζεται η στήριξη η οποία ο άξονας της μπορεί να παραλληλιστεί με τον άξονα της Γης, με τον ουράνιο πόλο. Έχουν αυτό το κεκλειμένο άξονα. Δείχνω το αγγίλα μου. Έλα, μωρά και ρίξη. Κοιτάξτε την παρουσία σας τώρα. Θα το βάλουμε έτσι. Έχουν αυτό το κεκλειμένο άξονα που πρέπει να κοιτάει. Που πρέπει να κοιτάει ακριβώς προς τον βόρειο ουράνιο πόλο και είναι απαραίτητο, έτσι αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει ένα ουράνιο αντικείμενο για πολύ μεγάλη διάρκεια. Για μικρή μάλλον, αλλά για διάρκεια ώστε να, επειδή η Γη γυρίζει, άρα και ο ουρανός φαίνεται ότι κινείται, θα πρέπει η στήριξη να κάνει ακριβώς την αντίθετη κίνηση με αυτή της Γης, ώστε να ακολουθεί ακριβώς τον στόχο και να φαίνεται σε εμάς ότι ο στόχος είναι κίνητος. Αλλιώς, αν βάλουμε μια κάμερα πίσω ή κοιτάξουμε το μάτι μας, θα βλέπουμε ότι μέσα κινείται. Φυσικά στην κάμερα, επειδή έχουμε μεγάλες εκθέσεις, αυτό θα δημιουργούσε ένα τρέιλ, ένα ύπνος. Δηλαδή, που δεν το θέλουμε και θα θέλουμε το αποτέλεσμα. Φυσικά, αυτό που κάνει το τηλεσκόπιο είναι ότι αφού έχουμε. Πάμε να προχωρήσω λίγο. Είναι αυτή εδώ η στήριξη. Η αριστερή είναι αυτή εδώ. Η δεξιά είναι πιο μεγάλη, απλά σηκώνει περισσότερα κιλά. Δηλαδή, ανάλογα πόσα κιλά θα βάλουμε εξοπλισμό επάνω, θέλουμε και τα αντίστοιχα βαρύδια για να αντισταθμιστεί το βάρος. Και
και μάλλον είναι και πιο ακριβές, όσο πιο βολάει η κοιλάδα, όσο πιο αυξάνεται το κόστος. Άλλες σημερινές στηρίξεις, πιο ακριβές, και αυτή εδώ είναι ακριβώς αυτή που παίρνουμε στον πάνω, είναι και αποσχολητή σε σχέση με αυτήν εδώ που είναι λίγο τέρας. Πολική ευθυγράμμιση. Θα δείξω στη στήριξη και θα πω για την πολική ευθυγράμμιση. Η στήριξη αποτελείται από δύο άξονες. Τον άξονα αυτό που είναι παράλληλο με τη γη, με τον άξονα της γης μάλλον. Και τον άξονα της απόκλησης και της ορθής αναφοράς. Όταν θέλουμε να φωτογραφίσουμε, το πιο σημαντικό με την σημερινή στήριξη είναι να τις κάνουμε πολική ευθυγράμμιση. Πολική ευθυγράμμιση τι σημαίνει, να την ευθυγραμμίσουμε ακριβώς με τον πολικό άξονα της γης. Ο πολικός άξονας της γης για μας, για το βόρειο ημισφαίριο, είναι στο σημείο που είναι ο πολικός αστέρας, δηλαδή στον βορρά. Επειδή ο άξονας αυτός, όπως λέει, είναι και κλειμένος, έχουμε ανάγκη από την σημερινή στήριξη, ώστε το τηλεσκόπιο να κινείται ακριβώς με το ίδιο σύστημα συντεταγμένο όπως κινούνται και τα ουράνια σώματα. Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος που έχουμε, που βρισκόμαστε, πειράζουμε τη στήριξή μας με αυτά εδώ τα βιδάκια. Να το δείξουμε εδώ. Οι οποίοι αυτές οι βίδες κουνάνε, αλλάζουν, το αφήνω από εδώ, έχει ένα γωνιόμετρο εδώ. Κουνάνε τη βάση πάνω κάτω έτσι, ώστε ακριβώς το τηλεσκόπιο να είναι παράλληλο με τον άξονα της γης. Ανάλογα τώρα σε ποιο γεωγραφικό πλάτος είμαστε, θα πρέπει να ρυθμίσουμε τη στήριξη να κοιτάξει αυτό το γεωγραφικό πλάτος. Εμείς εδώ είμαστε στους 37 είναι πάντα. 38 με 25 θα πρέπει, για να είμαστε σωστά, θα πρέπει να ρυθμίσουμε αυτά τα βιδάκια και να φέρουμε αυτή τη γωνία στους 38 μοίρες. Φυσικά αν ήμασταν στο βόρειο, στο νότιο πόλο, θα ήταν 90 μοίρες, γιατί θα πρέπει να κοιτάει έτσι όρθιο, ψηλά. Αν ήμασταν στο σημερινό, θα πρέπει να είναι στο 0, για να είναι ακριβώς παράλληλο με τον άξονα της γης. Το λέμε και εδώ, υπάρχει ένα βολικό σημάδι για εμάς, που είναι ο βόρειος, ο πολικός αστέρας, δεν είναι ακριβώς στον πολικό άξονα. Είναι περίπου 3 τέταρτα της μοίρας μακριά. Για μια χοντροειδή ευθυγράμμιση μπορούμε να κεντράρουμε στον πολικό αστέρα μέσω της πολικής διόπτρας. Δηλαδή, βάζουμε την πηξίδα, κουνάμε τη βάση περίπου να πάει ακριβώς στο βορρά, κοιτάμε από εδώ μέσα, βλέπουμε τον πολικό αστέρα, έχει ένα σημαδάκι σαν αυτό εδώ που βλέπουμε και βάζουμε τον πολικό σε ένα κυκλάκι. Ανάλογα, το θέμα είναι ότι ανάλογα με την ώρα το κυκλάκι αυτό μετακινείται, γιατί και ο πολικός κάνει κύκλο γύρω από τον πολικό άξονα, όπως κινούνται όλα τα αστέρια, όπως βλέπουμε στο Star Trail που φαινόντουσαν έτσι, να φαίνεται αυτή η φαινομενική κίνηση. Άρα πρέπει να πετύχουμε ακριβώς την ευθυγράμμιση με τον πολικό άξονα. Εδώ φαίνεται μάλλον πιο καλά ότι το τηλεσκόπιο κοιτάει το βορρά και ακολουθεί ένα άστρο από την ανατολή του μέχρι τη δύση. Όπως είναι και ο ίδιος ένα άλλο άστρο. Ο βόρειος ουράνιος πόλος είναι ακριβώς το σημείο που είναι ευθυγραμμισμένη, παραλληλισμένη βάση. Μέσω της πολικής διόπτρας, δηλαδή αυτό το οπτικό επίπεδο, το οπτικό σημείο, ο οπτικός άξονας πρέπει να είναι ακριβώς με το βόρειο ουράνιο πόλο, ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ένα άστρο ακριβώς και να φαίνεται από το προσωπικό ή την κάμερά μας ότι δεν υπάρχει κάποια κίνηση που είναι σταθερό. Εδώ φαίνεται μάλλον. Παίζει. Εδώ φαίνεται πώς κινείται ένας αστερισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή πάει από Σκορπιός πάει από τα νότιο-ανατολικά προς τα νότιο-δυτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι αυτή την κίνηση κάνει και η βάση, δηλαδή η βάση τι κάνει, έτσι όπως είναι, θα ξεκινήσει έτσι.
ανάποδο το τηλεσκόπιο μου. Τώρα κοιτάει η βορρά. Ναι, εντάξει, τώρα. Θα κοιτάει νότια. Πού είναι ο βορρά, από εκεί. Αυτό έχει το πρώτο εξωτερικό. Αφού αυτό είναι. Θα είσαι εκεί. Θα φωτογραφίζει αυτό το πράγμα. Θα κάνει αυτή την κίνηση. Μπράβο, ναι. Πού στο βορρά, θα κάνει αυτό το πράγμα. Όπω κάνει τώρα. Και αυτό μάλλον εδώ. Ανατολή, Δύση, ναι, Βοράς Νότος, τα οργάνια σώματα έρχονται ανατολικά, δυτικά. Θα κάνει αυτό. Δηλαδή, η γη γυρίζει περιστρέφεται δεξιόστροφα. Άρα τα οργάνια σώματα έρχονται από Ανατολή στη Δύση. Αν δούμε ότι κοιτάμε Νότο, όπως το δείχνει εκεί, θα κάνει αυτή την κίνηση. Οπότε θα ακολουθήσει αυτό και θα δείσει. Όπως φαίνεται που δείχνει εδώ. Το βλέπουμε και εδώ σε αυτή τη φωτογραφία, το πώς γίνεται μία σημερινή στήριξη. Νομίζω ότι... Πάει το popcorn hour, το οποίο είναι ένα βιντεάκι, γι' αυτό το ονομάσει έτσι, το οποίο δείχνει ακριβώς μέσα από το... Είναι ένα βίντεο που έχει βγάλει ο Άγγελος μέσα από το... μέσα από το παρατηρητήριό του, που δείχνει ακριβώς την κίνηση της γης. Φαίνεται, ναι. Τρώνε και τα σύνορα, ωραία. Το πώς ακριβώς κατά τη διάρκεια της νύχτας ακολουθεί η βάση των στόχων. Να φαίνεται και τα άστρα που λέει στον όταν δεν έχει συννεφιά. Παρσί. Φυσικά η κίνηση θα πρέπει να είναι ακριβώς απόλυτη με τη γη, στη γη, ακριβώς στον ίδιο ρυθμό, ώστε να φαίνεται στην γάμια ότι δεν γίνεται τίποτα. Θα το συγκλήσουμε μετά. Και όπως βλέπουμε ο ουρανός κινείται, μάλλον η γη γυρίζει, χωρίς σημερινή στήριξη θα παίρναμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή όλα θολά και θα φαινόντουσαν ιχνογραμμές. Αν βάζαμε ένα κοινό τρίποδο όπως αυτό που δεν ακολουθεί την περιστροφή της γης, θα έχουμε το αριστερό αποτέλεσμα. Ενώ με μια σημερινή στήριξη που κινείται, θα έχουμε το δεξιά. Δηλαδή, οπότε φαίνεται όλα ακίνητα. Και περνάμε στα τηλεσκόπια για φωτογράφηση στο Deep Sky. Θα σου πει ο Άγγελος κάποια πράγματα. Λοιπόν, ανέφερε ο Βαγγέλης για κάποια τηλεσκόπια. Είδατε και κάποιους στόχους, είδατε νεφελώματα που πιάνουν μεγάλη έκταση στον ουρανό, είδατε γαλαξίες οι οποίοι είναι μικρότεροι στόχοι, μικρότεροι, δεν είναι μικρότεροι, απλά είναι πιο μακριά, ας το πούμε, άρα στο τηλεσκόπιο μου φαίνεται πιο μικρό. Αυτό είναι ένα τηλεσκόπιο Richard Chrétien λέγεται, το οποίο έχει μεγάλη εστιακή απόσταση και είναι ακριβώς για αυτό το πράγμα, είναι για να βγάζει μακριά αντικείμενα, όπως γαλαξίες, πλανητικά νεφελώματα κλπ. Η λογική, πήρα ένα τηλεσκόπιο και βγάζω τα πάντα, ξεχάσετε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Συνήθως έχουμε 2-3 τηλεσκόπια για να πιάσουμε όλη την γκάμα των στόχων, πλανητικά νεφελώματα όπως σας είπε, ο Βαγγέλης, γαλαξίες, αστρικά σμήνη κλπ. Με ένα τέτοιο τηλεσκόπιο λοιπόν με μεγάλη εστιακή απόσταση δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πολύ μεγάλο γαλαξία όπως είδατε πριν της Ανδρομέδας, θα εστιάσουμε μέσα στο πυρήνα, δηλαδή θα έχουμε πολύ zoom να σας το πω έτσι χοντρικά. Οπότε αυτό το τηλεσκόπιο θα το χρησιμοποιήσουμε όταν θέλουμε να βγάλουμε μακρινά αντικείμενα, γαλαξίες όπως είπα κλπ. Διοπτρικό. Το διοπτρικό μπορούμε να βγάλουμε όπως αυτό το δικό μου εκεί, μπορούμε να βγάλουμε όπως σας είπα και πριν. Σας εξήγησε ο Βαγγέλης για την εστιακή απόσταση. Σας είπα πριν ότι το Richard Chrétien αυτό έχει μεγάλη εστιακή απόσταση. Το διοπτρικό αυτό έχει μικρή εστιακή απόσταση, 250 χιλιοστά στο το συγκεκριμένο, το οποίο μπορούμε να βγάλουμε πολύ μεγάλα νεφελώματα. Αν έχετε δει το νεφέλωμα του Ορίωνα σε φωτογραφία ή στο προσωφθάλμιο από κάποια παρατήρηση, αυτό το τηλεσκόπιο το χωράει όλο μέσα στο πεδίο του. Οπότε εγώ όταν θελήσω να φωτογραφίσω μεγάλα νεφελώματα, θα πάρω ένα τέτοιο τηλεσκόπιο, το οποίο το προτείνουμε και εμείς οι αστροφωτογράφοι, οι πιο έμπειροι, σε κάποιον που ξεκινάει νεοεισερχόμενο στον χώρο, διότι είναι εύκολη λύση και γενικότερα κάνει τη ζωή του πολύ πιο εύκολη. Θα φωτογραφίσει άμεσα, πολύ γρήγορα, γιατί απαιτούνται λιγότερες γνώσεις, να το πω έτσι,
στο θέμα της παρακολούθησης της στήριξης, στο να, δηλαδή με λίγα λόγια, η μικρή εστιακή απόσταση συγχωρεί αυτό που σας έλεγε πριν ο Βαγγέλης με το trail και με την κίνηση του ουράνιου θόλου. Θα εξηγήσω αργότερα ότι καθώς η στήριξη και καθώς φωτογραφίζουμε, παρακολουθεί τέλος πάντων ένα αντικείμενο, θα σας δείξω ότι δεν, θα σας εξηγήσω γιατί, δεν είναι τόσο απόλυτη ώστε να κεντράρει και να κλειδώσει ένα στόχο στο κέντρο. Θα κουνηθεί μετά από κάποια λίγα λεπτά και θα, αν φωτογραφίζουμε εκείνη την ώρα, θα είναι σαν να τράβηξα εσάς τώρα μια φωτογραφία και να κουνήθηκα γρήγορα. Θα φανεί αυτή η κίνηση. Και αυτό γιατί είναι θολό το αποτέλεσμα. Θα είναι θολό το αποτέλεσμα και θα κάνει αυγά, τα λέμε εμείς, τα αστέρια. Οπότε με ένα τηλεσκόπιο με μικρή εστιακή απόσταση, κάποιος θα μπορέσει να βγάλει άνετα φωτογραφίες πολύ γρήγορα και μπορεί και να του κρατήσει και για μια ζωή αυτό το τηλεσκόπιο τελικά και να φωτογραφίζει άνετα για πολύ καιρό. Αντίστοιχα υπάρχουν και κάποια άλλα πιο εξειδικευμένα τηλεσκόπια. Είναι κοντά γιατί έχουν μικρό εστιακό λόγο, όπως σας είπε και ο Βαγγέλης πριν, που σημαίνει ότι έχουν το μικρό F που λέμε συνήθως. Είναι αστρογράφοι, που σημαίνει ότι αποτυπώνουν ένα νεφέλωμα, ένα δύσκολο νεφέλωμα, ένα μυδρό νεφέλωμα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι άλλα κοινά τηλεσκόπια. Πολύ μεγάλα αστρικά πεδία, γιατί είναι... Ακριβώς. Και αυτά έχουν πολύ μεγάλο πεδίο. Λοιπόν, οδήγηση, guiding. Σας είπα πριν ότι η στήριξη... Θα σας εξηγήσω λίγο εδώ. Εδώ είναι το κεντρικό, το βασικό τηλεσκόπιο. Και πάνω βλέπουμε ότι έχουμε και άλλο ένα μικρό τηλεσκοπιάκι με μια μικρή καμεριούλα εδώ πέρα. Την κάμερα την κεντρική την έχω αφαιρέσει. Είναι αυτή εδώ. Είναι μια αστρονομική κάμερα CCD. Ψυχόμενη κάμερα. Είναι πίσω. Την έχω βγάλει για αργότερα, θα δείξω κάτι άλλο. Ή επίσης μπορεί να έχω μια DSLR πίσω, σαν αυτή που μπορεί και να έχετε όλοι σας, να μπει μέσα με κάποιο συγκεκριμένο αντάπτορα. Τι είναι λοιπόν η οδήγηση. Όταν εγώ φωτογραφίζω, όταν η στήριξη λοιπόν παρακολουθεί ένα στόχο όλη την βραδιά, εγώ θέλω αυτό το πράγμα να είναι απόλυτο κεντραρισμένο στην οθόνη μου, γιατί κάνω λήψεις μακράς έκθεσης. Δηλαδή μπορώ να αφήνω το κλείστρο ανοιχτό για 5-10 λεπτά και να ρουφάω φωτόνια. Όσο περισσότερο το κάνω αυτό, τόσο πιο καλά αποτυπώνεται το αντικείμενο. Και αυτό θα το εξηγήσουμε αργότερα. Αυτό λοιπόν εγώ θέλω να είναι απόλυτο κεντραρισμένο στην οθόνη μου και να μην κουνιέται για κανένα λόγο. Επειδή οι στηρίξεις αυτές δεν το καταφέρνουν αυτό για διάφορους λόγους, για μηχανικά προβλήματα, ποιότητας και χίλια δυο, βάζουμε ένα δεύτερο τηλεσκόπιο επάνω στο βασικό τηλεσκόπιο με μια δεύτερη καμερούλα και τι κάνουμε. Καθώς φωτογραφίζουμε ή μάλλον πριν ξεκινήσουμε τη φωτογράφηση, κεντράρουμε ένα αστέρι με ένα συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα. Οπα, τι έκανα το σαλόν. Με αυτό το προγραμματάκι που λέγεται PhD Guiding, κεντράρω ένα αστεράκι, του λέω κάρφωσέ το, κλείδωσέ το αυτό το αστέρι. Και τι κάνει αυτό τώρα, με το που δει να πάει να κάνει ένα σφάλμα η στήριξη, να πάει να φύγει λίγο αριστερά-δεξιά πάνω-κάτω, μιλάει σε στήριξη μέσα από το καλώδιο και τη λέει κουνήσου αριστερά, κουνήσου δεξιά. Κάνει δύο ορθώσεις, κουνήσου πάνω, κουνήσου κάτω. Οπότε κρατάει, βλέπετε εδώ και το γράφημα από κάτω, με τους δύο άξονες. Βασικά αυτό που κάνω είναι ότι παίρνει μικρές εκθέσεις και συγκρίνει μία την άλλη. Ακριβώς. Παίρνει πολύ μικρές λήψεις του ενός δευτερολέπτου, συνέχεια. Και βλέπει την αλλαγή που γίνεται στο άνθρωπο που κουνιέται. Οπότε μιλάει σε στήριξη και τη λέει κουνήσου αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω. Και έτσι αυτή είναι η οδήγηση. Οδηγούμε, κάνουμε οδήγηση. Οπότε έχουμε ένα σταθερό καρέ και μόλις το καταφέρουμε αυτό και δούμε ότι το γράφημα πάνε όλα ρολόι, ξεκινάμε τη φωτογράφησή μας. Οπότε έχουμε ακούνητα καρέ όπως σας εξήγησα. Να πω και κάτι άλλο βασικά, ότι η οδήγηση δεν είναι μόνο ότι από τα μηχανικά σφάλματα τη στήριξη μπορεί ας πούμε, να φυσήξει και να μας κουνήσει κάπως έτσι λίγο τη στήριξη. Ή να μπει και ένα σύννεφο και να μας την. Άρα θα πρέπει το αστέρι θα φανεί ότι μετακινήθηκε, αλλά θα δώσει εντολή στη βάση να κάνει τέτοια κίνηση και να το ξαναφέρει στο. Εκεί λοιπόν κανόνισε Αντώνη να μην κοιμάσαι γιατί θα καταστραφεί ο Νίκο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ αντίστοιχα ένα πιο μεγάλο τηλεσκόπιο, όπως σας έδειξα εδώ πέρα. Μπορεί το τηλεσκόπιο των δευτερεύων με την καμερούλα που σας είπα την οδηγητική να είναι παράλληλα ή από πάνω από το τηλεσκόπιο.
Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που δεν χρειαζόμαστε δεύτερο τηλεσκόπιο. Υπάρχει ένας αντάπτορας, αυτός εδώ, το Fax's Guider το λέμε. Το οποίο τι κάνει, έχει ένα κατοπτράκι εδώ πέρα, κλέβει φως, καθώς έρχεται το φως από το τηλεσκόπιο. Κλέβει φως εδώ πέρα και το στέλνει επάνω στην καμερούλα, εδώ δηλαδή. Και έτσι την ίδια δουλειά κάνει στην ουσία. Αυτή θεωρείται πιο καλή οδήγηση, είναι πιο ακριβό, δεν βολεύει σε κάποιες άλλες καταστάσεις. Κάποιοι χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο, κάποιοι χρησιμοποιούν και αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και άλλος ένας τρίτος τρόπος, η ίδια η κάμερα που σας έδειξα πριν, η αστρονομική αυτή, να έχει δεύτερο αισθητήρα πάνω, δηλαδή να έχει δύο τσιπάκια, στην ουσία σαν να έχω δύο κάμερες σε μία. Όπως την έχω βάλει επάνω, στην ουσία ό,τι κάνει αυτό εδώ, που κλέβει το φωτάκι, το φως και βλέπει τέλος πάντων το αστέρι και κάνει την οδήγηση, το ίδιο πράγμα. Έχει δεύτερο αισθητήρα και κάνουμε οδήγηση με την ίδια κάμερα. Ούτε θέλουμε δεύτερη κάμερα, ούτε τίποτα. Ούτε δεύτερο τηλεσκόπιο. Αυτό γιατί, μπορούμε να γλιτώσουμε και βάρος και κόστος. Βλέπετε, εδώ πέρα έχω βάλει αντάπτωρο, έχω βάλει αυτοκίνητα. Είναι ένα έξτρα βάρος για τη στήριξη. Αυτή η στήριξη συγκεκριμένα σηκώνει μέχρι 15 κιλά. Δεν μπορώ να υπερβώ αυτό το όριο. Οπότε κάνω όσο πιο οικονομία γίνεται στα τσουμπλέκια, να το πω έτσι. Λοιπόν, και περνάμε στις κάμερες τώρα. Είπαμε για τη στήριξη, είπαμε για την οδήγηση, είπαμε για το οδηγητικό τηλεσκόπιο, για την οδηγητική κάμερα. Αιώνια μάχη, τι να πάρω, DSLR ή SSD και να ξεκινήσω φωτογράφηση. Η DSLR σας έδειξα είναι αυτή, μπορεί να μπει ο φακός, να μπει ένας αντάπτωρας ειδικός και στην ουσία το ρόλο του φακού να το παίξει το τηλεσκόπιο, γιατί στην ουσία αυτό γίνεται. Ο φακός μας είναι το τηλεσκόπιο. Αυτή είναι η αστρονομική κάμερα που σας έδειξα και πριν. Υπάρχουν κάποια πλήν και κάποια συν και κάποια πλήν τέλος πάντων και στις δύο, θα σας εξηγήσω. Οι κάμερες CCD ήταν ένα προνόμιο που είχαν οι επαγγελματίες στα αστεροσκοπία λόγω κόστους. Εμείς οι αεραστέχνες δεν μπορούσαμε πριν κάποια χρόνια να έχουμε σε καμία περίπτωση μια αστρονομική κάμερα. Ήταν πανάκριβες, δεν πλησιαζόντουσαν με τίποτα. Αυτό όμως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και έτσι πλέον οι περισσότεροι αστροφωτογράφοι πλέον έχουν CCD κάμερες. Τα αποτελέσματα όπως είδατε είναι εκπληκτικά, αγγίζουν πάρα πολύ τα αποτελέσματα των επαγγελματικών αστεροσκοπίων. Σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι που έχουν αγγίξει τους επαγγελματίες σε πολύ καλά μέρη, με παράδειγμα σαν την Αριζόνα που έχει ξερό κλίμα εκεί στα βουνά επάνω, που έχουν χρήματα και έχουν φτιάξει αστεροσκοπία αεραστεχνικά, έχουν ξεπεράσει κατά πολύ κάποιους επαγγελματίες. Αλλά έχουν βάλει πάρα πολύ καλά όργανα μέσα. Λοιπόν, ποια πλεονεκτήματα τώρα έχει μια αστρονομική κάμερα CCD. Καταρχάς είναι πιο ευαίσθητη από μια DSLR. Θα το εξηγήσω μετά αυτό. Έχει σχεδόν πάντα ελεγχόμενη ψήξη. Και αυτό θα το εξηγήσω μετά. Τι είναι η ψήξη και γιατί παίζει ρόλο και στη μία και στην άλλη. Έχει να κάνει με το θερμικό θόρυβο. Ο θερμικός θόρυβος, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει στα κινητά σας ή στις compact κάμερες που έχετε, κάποια κοκκινοπρασινοπλέ πιξελάκια, ειδικά τη νύχτα, όταν προσπαθούν να φωτογραφίσετε, εμφανίζονται πάρα πολύ έντονα. Τι γίνεται εκεί? Ερχόμενο το φως μέσα στον αισθητήρα της κάμερά σας, η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια, για να σας δείξει εσάς την εικόνα, πρέπει να γίνει μια μετατροπή, το analog to digital που λέμε. Όταν γίνεται αυτή η διαδικασία, λοιπόν, το φωτόνιο το μετατρέπει σε ηλεκτρόνιο και έρχεται στην οθόνη μας, κάνει μια εργασία ο αισθητήρας. Αυτή λοιπόν η διαργασία που κάνει θερμαίνει τον αισθητήρα. Από τη στιγμή που θερμαίνει τον αισθητήρα, έχουμε αυτό το θερμικό θόρυβο, τα κοκκινοπρασινοπλέ πιξελάκια που σας είπα. Αυτό δεν το θέλουμε εμείς στην αστροφωτογράφηση, διότι όταν εμείς καταγράφουμε ένα αμυδρό αντικείμενο, χάνεται μέσα σε αυτό το θόρυβο. Εμείς θέλουμε ένα καθαρό καρέ. Θα σας δείξω μετά διαφορά και θα καταλάβετε. Λοιπόν, μια CCD κάμερα καταγράφει μεγαλύτερο εύρος του φάσματος και επίσης καταγράφει και το υπέρυθρο. Επίσης θα σας δείξω μετά με φωτογραφία τι εννοώ. Έχει και μειονεκτήματα όμως. Είναι πανάκριβη. Να σας δώσω να καταλάβετε, μια κάμερα 2 MP κάνει 2000 CCD κάμερα, έτσι, αστρονομική. Μια 10 MP DSLR ξεκινάει από 300-400 ευρώ. Καμία σχέση.
απαιτεί κουβάλιμα ενός λάπτοπ. Θέλουμε λάπτοπ, θέλουμε προγράμματα, θέλουμε καλώδια. Δεν δουλεύει αλλιώς. Το συγκεκριμένο το πρόγραμμα που θα τη δουλέψουμε θέλει τροχό φίλτρων. Αν μιλάμε για ασπρόμαυρη, όπως είναι αυτός εδώ, θα σας δείξω και μετά. Εδώ πέρα έχει ένα καρουζέλ και μέσα είναι βιδωμένα τα φίλτρα. Θα σας δείξω μετά και αυτό, σαν αναλυτικά πώς δουλεύει. Και το σημαντικότερο από όλα τα μειονεκτήματα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στη γυναίκα μας. Δεν μπορώ δηλαδή να πάρω εγώ τώρα την κάμερα και να φωτογραφίσω, δεν γίνεται. Ενώ με μια DSLR μπορώ να το κάνω. Είμαι στα SIM στη DSLR. Ποια πλεονεκτήματα έχει μια DSLR? Είναι φθηνή σε σχέση με μια CCD, το είπαμε. Μεταχειρισμένη βρίσκουμε και με 200 ευρώ. Μια 350D, 450, 500 κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα, δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις. Πατάς ένα κουμπί εκεί, φωτογράφησες. Δεν χρειάζεται λάπτοπ, δεν χρειάζεται καλώδια, δεν χρειάζεται εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Τη βάζεις επάνω, φωτογραφίζεις κατευθείαν. Επειδή έχει την οθόνη και όλα, έχει και την κάρτα μνήμης, αποθηκεύονται τα αρχεία στην κάρτα μνήμης, βλέπουμε και τι τραβήξαμε. Πολύ απλό. Δεν χρειάζεται τροχό φίλτρο που σας έδειξα πριν, μιας και είναι έφρωμη, ούτε φίλτρα θέλει. Τα φίλτρα και ο τροχός μόνο κάνουν πάνω από 600 ευρώ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθημερινή χρήση. Έχει όμως και μειονεκτήματα. Απουσία ελεγχόμενης ψύξης. Δεν έχει ελεγχόμενη ψύξη. Θα σας δείξω αμέσως μετά γιατί. Χρειάζεται μετατροπή ώστε να μπορεί να γίνει πιο ευαίσθητη. Σας είπα πριν ότι η CCD μπορεί να καταγράψει το υπέρυθρο. Θα σας εξηγήσω γιατί αργότερα. Βγάζει πολύ μεγάλη αρχεία. Είναι δύσκολα στην επεξεργασία. Άμα ένα αρχείο που τράβηξα είναι 15 MB και έχω τραβήξει 30-40 καρέ, ο υπολογιστής μου, άμα είναι αργός, θα τον χαιρετήσω. Θα περιμένω αρκετές ώρες μέχρι να γίνει μια διαργασία που κάνουμε στο τέλος για να βγει ολοκληρωμένη η φωτογραφία. Μιας και είναι έφρωμη, χρησιμοποιεί το Bayer Matrix το λεγόμενο, το οποίο θα το εξηγήσω αναλυτικά αργότερα τι είναι. Να σας το πω έτσι πολύ απλά για τώρα. Είναι στην ουσία και η DSLR ασπρόμαυρη είναι, απλά έχει μπροστά ένα film τερμαχισμένο σε ανά κάθε πίξελ ένα χρωματάκι, το οποίο χώμενο μέσα από το φως χρωματίζεται και βγαίνει η χρωματοφωτογραφία. Θα σας δείξω αργότερα. Επίσης, μιας και έχει αυτό το film, κόβει αρκετή πληροφορία. Δεν το θέλουμε πραγματικά. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε κιόλας. Υπάρχει το κανονικό film, δεν έχει πει μερικά βαθιά. Το κανονικό film... Δεν μπορεί να νικήσει τίποτα, δυστυχώς. Αρκετές υπομονή. Είναι όμως... Με το σταυρό στο χέρι. Και άμα δεν έχει εστιάσει. Την επόμενη. Άμα δεν έχει εστιάσει και πάει στράφη, έχει ταξιδέψει 200 χιλιόμετρα, 300. Έχει δώσει λεφτά για βενζίνε. Δεν το ξέρει, μέχρι να βγάλει το φίλι. Άμα δεν έχει λίγο το φίλι. Είναι λίγο επειδή το έχουμε και αυτό. Σίγουρα μας είναι πιο εύκολο το ψηφιακό, αλλά δεν γυρνάμε για κανένα λόγο πίσω. Είστε ρομαντικός με το θάλαμο και όλα αυτά. Εγώ σας βγάζω το καπέλο, αλλά πλέον δεν το κάνουν για κανένα λόγο. Στην ουσία και όσοι φωτογραφίζουν με φίλοι πλέον, τι κάνουν, θα πάρουν τη φωτογραφία, θα τις κανάμε, θα πιάνουν ψηφιακή για να μην ξεχαστούν. Το ίδιο πράγμα, δεν είναι. Επειδή η αστροφωτογραφία είναι λίγο πιο, θέλει περισσότερες λήψεις και φτάνει μέχρι σε ένα σημείο που καίγεται για το φιλμ, δεν μπορείς να το, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Είναι λίγο απαρχαιωμένος τρόπος για μένα. Σας είπα πριν για την ψήξη στις κάμερες, τις αστρονομικές και τις DSLR. Είπαμε ότι DSLR είναι μειονέκτημα, δεν έχει ψήξη. Σας εξήγησα γιατί τι είναι αυτό εδώ το πράγμα, ότι τα πρασινομπλε κόκκινα πιξελάκια προέρχονται από το θερμικό θόρυβο. Εδώ έχω αφήσει το κλείστρο της κάμερας 5 λεπτά, που σημαίνει ότι για 5 λεπτά η κάμερα μου κατέγραφε φωτόνια και τα μετέτρεπε σε ηλεκτρόνια για να δω την τελική φωτογραφία. Αλλά όσο πέρναγε ο χρόνος αυτός, τα 5 λεπτά αυτά, και έξω γίνανε και 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμούς πόσο είχα, άρχισε και έβραζε ο αισθητήρας και αυτά αρχίζονται και πολλαπλασιάζονται, γίνονται και πιο έντονα.
Οπότε αν έχω φωτογραφίσει ένα γαλαξία ή οτιδήποτε, εδώ μέσα θα γίνει, θα χαθεί. Δεν θα, τελικά θα βλέπω ένα θόρυβο στο τέλος. Δεξιά βλέπουμε την ίδια λήψη με μια ψυχόμενη κάμερα. Την έχω βάλει στους πλήν 20 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι άμα είχα και 20 βαθμούς έξω, έχει πάει πλήν 40. Βλέπετε ότι είναι πεντακάθαρο. Σας είπα πριν για ότι η DSLR δεν μπορεί να καταγράψει το υπέρυθρο. Σας είπα ο Βαγγέλης νωρίτερα ότι τραβάμε νεφελώματα. Το υδρογόνο, που τα νεφελώματα τέλος πάντων έχουν πολύ υδρογόνο. Το υδρογόνο βρίσκεται στο φάσμα του υπέρυθρου. Η DSLR τώρα έχουν αυτό το γυαλάκι εδώ μπροστά. Σε κάθε DSLR, σε κάθε κάμερα, υπάρχει αυτό το φίλτρο αποκοπής περιόδης και υπέρυθρης ακτινοβολίας. Όμως αυτό δεν μας βολεύει εμάς τους αστροφωτογράφους. Δηλαδή, όταν εγώ θα πάρω μια DSLR που είμαι αστροφωτογράφος, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να αφαιρέσω αυτό το γυαλάκι. Θα κάνω δηλαδή τροποποίηση στην κάμερά μου, να αφαιρέσω αυτό το γυαλάκι, ώστε να μπορώ να φωτογραφίσω και το υπέρυθρο. Να πούμε βασικά ότι οι κάμερες δεν είναι σχεδιασμένες για το πώς βλέπει το μάτι μας, το οποίο δεν βλέπει περίοδες και υπέρυθρο, αλλά γι' αυτό υπάρχει, ώστε να ακούει αυτές τις συχνότητες. Και να φαίνεται ένα αποτέλεσμα στην υπήγεια φωτογραφία, σαν να το βλέπει το μάτι σου. Ναι, και αν αφαιρέσουμε αυτό το φιλτράκι και πάμε να φωτογραφίσουμε σε μια καθημερινή φωτογραφία, μια επίγεια, φαίνεται θα κόκκινο, είναι ροζ, κόκκινα κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι το ορατό φάσμα, από τα 0 μέχρι τα 700. Εδώ βλέπετε το κόκκινο, πράσινο, το μπλε. Το φίλτρο που σας είπα κόβει όλο αυτό εδώ. Το υδρογόνο βρίσκεται στα 650 νανόμετρα. Μεταξύ 600 και 700 βλέπετε εδώ μια γραμμή. Εδώ βρίσκεται το υδρογόνο. Εκεί είναι τα νεφελώματα. Οπότε από ό,τι βλέπετε το κόβει αυτό. Εδώ βλέπετε μια μαμίσια, να το πω έτσι, φωτογραφική μηχανή, μια DSLR, με το φιλτράκι επάνω. Δεν έχει πειραχτεί δηλαδή. Έχουν τραβηχτεί 10 λήψεις επί 5 λεπτών. Δηλαδή αφήσαμε 10 φορές την φωτογραφική μας μηχανή, τράβηξε 5 λεπτές λήψεις, αφήσαμε το κλίστρο 5 λεπτά, τη στακάραμε χθες, δηλαδή κάναμε μια στίβαξη, υπάρχει ένα πρόγραμμα που κάνουμε, στιβάζουμε τις φωτογραφίες και βγαίνει μια τελική, περιβισχυμένη, ας το πούμε, φωτογραφία. Είναι αυτό το αποτέλεσμα. Δεξιά βλέπουμε την ίδια κάμερα, την έχουμε τροποποιήσει, βγάλαμε το γυαλάκι που είπαμε πριν, οπότε αφήσαμε το υπέρυθρο και πέρασε και κοιτάξτε διαφορά. Πώς χρωματίζεται μια DSLR. Σας είπα πριν ότι και μια DSLR είναι στην ουσία ασπρόμαυρη. Υπάρχει αυτό το film πάνω στο... Εδώ πέρα είναι ο αισθητήρας, τα megapixels. Ας πούμε ότι έχουμε 10 megapixels, δηλαδή 10 εκατομμύρια pixels στον αισθητήρα μας. Σε κάθε πιξελάκι υπάρχει ένα αντίστοιχο χρώμα. Το film είναι τοποθετημένο έτσι ακριβές επάνω στον αισθητήρα. Στην ουσία είναι όπως το τροχό φίλτρο που χρησιμοποιούμε εμείς στην ασπρόμαυρη κάμερα. Μόνο που για κάθε πιξελάκι υπάρχει ένα αντίστοιχο χρώμα. Άμα δείτε είναι τετράδες, είναι RGBG, δηλαδή κόκκινο, πράσινο, μπλε, πράσινο. Και θα μου πείτε γιατί είναι πράσινα παραπάνω από τα μπλε και τα κόκκινα. Γιατί η κάμερα προσπαθεί να μιμηθεί το ανθρώπινο μάτι. Το ανθρώπινο μάτι, αν γνωρίζετε, είναι πιο ευαίσθητο στο πράσινο. Βλέπει καλύτερα το πράσινο φως από όλα τα υπόλοιπα χρώματα. Οπότε η κάμερα προσπαθεί να μιμηθεί αυτό ακριβώς στο μάτι μας. Βλέπετε εδώ πέρα, όταν... θα σας δείξω ένα παράδειγμα εδώ. Εδώ τι έκανε αυτός ο τύπος. Καθώς έψαχνα για πληροφορίες γενικότερα, συνάντησα έναν τύπο που ήθελε να μετατρέψει την DSLR του σε ασπρόμαυρη. Και τι πήγε και έκανε. Με ένα σγουράκι πήγε και έφαγε το Bayer Matrix, αυτό το φιλμ που λέμε. Βλέπετε το παραθυράκι εδώ καθώς το έφαγε, βλέπετε πλέον ότι είναι ασπρόμαυρο. Δεν χρωματίστηκε σε αυτό το σημείο. Την έκανε χάλια την κάμερα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, με μια σωστή τροποποίηση αυτού του νου, ένας τύπος άλλος, προσπάθησε να βγάλει μια φωτογραφία με μια έφρωμη και με μια τροποποιημένη DSLR ένα ασπρόμαυρη. Κοιτάξτε το αποτέλεσμα πώς βγήκε, πιο καθαρό από ότι βγήκε το έφρωμο. Γιατί αυτό, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Όταν, ας πούμε ότι φωτογραφίζω ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο. Έχω εστιάσει στην κάμερα
Έχω εστιάσει την κάμερα μου με το φακό μου και φωτογραφίζω ένα κατακόκκινο τριαντάφυλλο. Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτά που σας είπα? Ποια πιξελάκια από αυτό εδώ που βλέπετε από τον αισθητήρα θα ενεργοποιηθούν? Τα κόκκινα πιξελάκια μόνο. Από το πράσινο δεν θα περάσει τίποτα. Το έδειξε εδώ το παράδειγμα. Ορίστε. Σου λέει ότι εδώ πέρα το πράσινο και το μπλε δεν πέρασε. Επίσης εδώ το κόκκινο και το μπλε δεν πέρασε. Επίσης εδώ το κόκκινο και το πράσινο δεν πέρασε. Θα περάσει μόνο το χρώμα που βλέπει. Τέλος. Οπότε, όταν εγώ θα φωτογραφίσω ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, στην ουσία έχω το 1 τέταρτο της ομεγαπίξελ, της ανάλυσης της φωτογραφίας μου. Δηλαδή, αν έχω 10 εκατομμύρια πίξελ, σας είπα πριν, 10 μεγαπίξελ, τα 5 εκατομμύρια είναι πράσινα, είπαμε, γιατί είναι τα διπλάσια, τα 2,5 εκατομμύρια είναι κόκκινα και τα άλλα 2,5 είναι μπλε. Οπότε, στην ουσία θα δουλέψουν μόνο τα κόκκινα, μόνο τα 2,5 εκατομμύρια. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν, δεν έβγαλε κάτι η κάμερα. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζαμε το Bayer Matrix μπροστά αυτό το film και φωτογραφίζαμε και τα τέσσερα πιξελάκια, θα τραβάγαμε το ίδιο σήμα. Οπότε έτσι καταλαβαίνετε γιατί μια ασπρόμαυρη τελικά είναι καλύτερη από μια έφρωμη. Αυτό είναι και το αποτέλεσμα αυτού εδώ. Βλέπετε ότι ο Γεράκος εδώ πέρα βγήκε πιο έτσι καθαρός, ενώ εδώ βγήκε πιο θαμπός. Και επίσης να πούμε ότι πάνω στη μονόχρωμη υπάρχει μεγαλύτερη επιφάνεια να πέσει φως. Αυτή φαίνεται πιο ευαίσθητη σε σχέση με την άλλη που είναι μικρότερη επιφάνεια να πέσουν λιγότερα φωτόνια επάνω. Ακριβώς. Άρα γι' αυτό είναι και πιο ευαίσθητες οι μονόχρωμες κάμερες, που κάτι που θέλουμε εμείς. Η σύγκριση την πιάνεται με σταθερό φακό. Ναι. Δεν παίζει ρόλο το φακό. Δεν παίζει ρόλο το φακό αυτό που λέμε τώρα. Μιλάμε για αισθητήρα μέσα στην κάμερα. Κανένα. Κανένα. Μιλάμε για τον αισθητήρα, δεν μιλάμε για φακό αυτή τη στιγμή. Ο φακός θα είναι ίδιος, δε. Ο φακός είναι ίδιος. Ο φακός είναι ίδιος. Ναι, καλά, σίγουρα, αλλά εννοείται. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τον αισθητήρα, πώς διαβάζω αισθητήρας. Και σε ποια περίπτωση τέλος πάντων θα έχουμε καλύτερο σήμα. Τα είπαμε αυτά. Γιατί νομίζω καταλάβατε ότι η αυτόματη τελικά είναι πιο σωστή. Μπορούμε να κάνουμε και καλύτερη σύνθεση του χρώματος. Όταν εγώ χρησιμοποιήσω τον τροχό φίλτρο που θα σας δείξω τώρα, είναι αυτός εδώ ο τροχός φίλτρο. Έχει μέσα, είναι ηλεκτρικός. Έχει μέσα, δεν ξέρω, βλέπετε τα χρώματα. Κάθε φίλτρο απορροφά το φάσμα που σας έδειξα πριν, κόκκινο, πράσινο, μπλε, υδρογόνο κλπ. Αυτό είναι ένα καρουζέλ με βιδωμένα τα φίλτρα. Αυτός είναι ο ηλεκτρονικός τροχός. Είναι κλειστός, απλά τον έχω ανοίξει για να σας τον δείξω. Θα το πετάω. Έχει καπάκι δηλαδή και είναι βιδωτό. Όχι, θα το. Θα σας αλλάξω τώρα ένα φίλτρο για να δείτε πώς κουνιέται. Οπότε τι καταφέρνω τώρα εγώ με αυτό? Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία και θέλω να πάρω για ύπνο. Το προγραμματίζω και του λέω βγάλε μου 10 λήψεις κόκκινο, 10 λήψεις πράσινο, 10 λήψεις μπλε. Το προγραμματίζω μέσα στο πρόγραμμά μου, θα σας δείξω αργότερα το πρόγραμμα πώς τρέχει και πώς δουλεύει. Και έτσι φεύγω, πάω για ύπνο και θα βγάλω μια RGB φωτογραφία τελικά. Αλλιώς μπορεί να έχω χειροκίνητο τροχό, να μην έχει μοτεράκι και να μην συνδέεται με την κάμερα. Να το γυρνάω σιγά σιγά, αλλά πρέπει να είμαι από πάνω συνέχεια. Τα είπαμε αυτά. Και τι θα γίνει στο τέλος, αφού ξυπνήσω το πρωί, ωραία, και τα βρω όλα έτοιμα, αν πήγαν όλα καλά. Εδώ μάλλον να πούμε ότι φαίνεται πως από μια ασπρόμαυρη κάμερα, μια μονόχρωμη κάμερα, παίρνει χρώμα. Ακριβώς, πως γίνεται η σύνθεση. Βλέπετε, σας έδειξα τα φίλτρα μέσα στο τροχό φίλτρο. Θα διαβάσει το αντίστοιχο φάσμα, θα δει μόνο το κόκκινο φάσμα στον ίδιο σημείο. Είναι μόνο η πληροφορία του κόκκινου, δηλαδή. Μόνο η πληροφορία του κόκκινου, μόνο η πληροφορία του πράσινου και του μπλε. Και του μπλε. Όταν θα τα πάρουμε αυτά τα τελικά καρέ, θα κάνουμε την σύνθεση και θα βγει η έφρωμη φωτογραφία μας. Είπαμε για κάμερες, είπαμε για στήριξη, είπαμε για τηλεσκόπια, για οδηγητικά, για δεικτές κάμερας. Το λάπτοπ όμως χρειάζεται στο βουνό. Εκτός άμα φωτογραφίσουμε με DSLR όπως λέγαμε νωρίτερα, και τελικά δεν θα χρησιμοποιήσουμε λάπτοπ. Αλλά συνήθως χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα προγράμματα για τη στήριξη, για τις κάμερες, για όλα τέλος πάντων αυτά.
για τις λήψεις, για τον τροχό φίλτρων που σας έδειξα. Έχουμε τον αυτόματο εστιαστή εδώ πέρα, το έχουμε συνδεμένο στον υπολογιστή και εστιάζουμε μέσα με μοτεράκι, δεν καθόμαστε δηλαδή να κάνουμε αυτό το πράγμα και να κουνιέται το είδωλο. Έχουμε ηλεκτρονικό εστιαστή και δεν πειράζουμε τίποτα και είναι όλα υποέλεγχο μέσα από τον υπολογιστή. Ενδεικτικά κάποιες τιμές εδώ πέρα, πάνω κάτω έτσι να δείτε σε τιμές κυμαίνονται όλα αυτά. Αυτή η στήριξη συγκεκριμένη εδώ η HQ5 ξεκινάει από τα 900 ευρώ, μετακυρισμένη θα τη βρούμε και με 500. Ένα τηλεσκόπιο κατοπτρικό όπως σας έδειξε ο Βαγγέλης νωρίτερα είναι γύρω στα 400 ευρώ και πάει και παραπάνω. Εννοείται και η σημερινή στήριξη από 900 μέχρι άπειρο, θα βρούμε και στήριξη με 10 και 20 χιλιάδες ευρώ και παραπάνω. Τηλεσκόπιο διοπτρικό σαν αυτό εδώ, 3 ιντσών από 350 ευρώ και πάνω, μεταχειρισμένο γύρω στα 200, CCD κάμερα, σας έδειξα τη CCD κάμερα την αστρονομική, από 1000 ευρώ και πάνω, εκεί πέρα δύσκολα τα πράγματα, στις μεταχειρισμένες πάλι ψηλή τιμή θα δείτε. DSLR κάμερες από 450 ευρώ και πάνω, θα βρείτε μεταχειρισμένες και με 200, οδηγητικό τηλεσκόπιο 100 ευρώ, είναι αυτό εδώ, θα βρούμε και με 50 ευρώ μεταχειρισμένο. Οδηγητική κάμερα 220 ευρώ, θα βρούμε και με 150 ευρώ μεταχειρισμένη και με 100 και ίσως και με 50. Υπολογιστής λάπτοπ 300 ευρώ και πάνω. Περίπου το σύνολο, 1,5 με 2 χιλιάρικα κάποιος φωτογραφίζει. Δεν χρειάζεται να πάρει και όλα καινούργια. Υπάρχει το Astrovox που μπαίνουν μέσα, το site που μπαίνουν μέσα όλοι οι αριστερνάς αστρονόμοι και αστροφωτογράφοι και παρατηρητές, που υπάρχει έτσι μια... υπάρχουν αγγελίες και επειδή όλοι, ας το πούμε, τα προσέχουμε αρκετά τα πράγματά μας, δεν είναι τα πετάμε από εδώ και από εκεί και έχουν δρασιές ή είναι χαλασμένα ή είναι καμένα, δεν ξέρω και εγώ τι, θα τα βρείτε σε πολύ καλές τιμές και θα τα βρείτε σαν καινούργια πολλές φορές. Οπότε με 1,5 και 2 χιλιάρικα και μεταχειρισμένα μέσα κάποιος φωτογραφίζει. Και ξεκινάμε τη φωτογράφηση. Αν μας το επιτρέψει ο καιρός. Θα δείτε εδώ μια κλασική περίπτωση, βγαλμένη από τη ζωή. Το έχουμε περάσει όλοι μας. Βγήκε ο ανθρωπάκος εκεί, πάει να φωτογραφίσει. Τέλος. Είδατε, δεν ξέρω κάποιοι που ήσασταν νωρίτερα εδώ, πόση ώρα έκανα για να κοστίσω όλο αυτό. Για φανταστείτε τώρα να πάω να στήσω στο βουνό ή στην ταράτσα μου και να γίνει αυτό το πράγμα. Να μπω μέσα να ξεστήσω γιατί είδα ότι δεν γίνεται τίποτα και να γίνει αυτό. Να ξαναβγω έξω, να ξαναρχίσω να στείνω. Ξανά. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Μην γελάτε καθόλου, δεν είναι αστείο. Είναι βασικά το γνωστό μας, το κοινό μας ανέκδοτο που λέμε έχουμε γίνει avatar. Λοιπόν, γιατί είναι το βασικό avatar αυτό. Κάπως έτσι έφτιαξα παρατηρητήριο τελικά. Λέω ή τα παρατάω, με κοροϊδεύει, δεν γίνεται. Ή τα παρατάω ή θα φτιάξω κάτι να στεγάσω τον εξοπλισμό μου μέσα, γιατί δεν πάει άλλο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Σας μίλησα για το αστεροσκοπείο. Είναι αυτό εδώ. Έχω φτιάξει δύο στο σπίτι μου. Αυτό είναι το δεύτερο που έχω το μικρό σύστημα μέσα. Το προηγούμενο το είδατε με την κίνηση που έκανε το βιντεάκι εκεί. Αυτός είναι ένας με περιστρεφόμενο θόλο όπως και το προηγούμενο που είδατε περιστράφηκε. Και αυτό εδώ είναι με σειρώμενη ισορροφή. Τα συν και τα πλην. Πιο δύσκολη κατασκευή αυτή, μιας και απαιτεί το θόλο αυτό, την περιστροφή του θόλου. Ίσως και πιο ακριβό, ναι, είναι πιο ακριβό, όμως έχει καλά, δηλαδή αέρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα όταν είμαι μέσα, φώτα, είμαι προστατευμένος, από την υγρασία, από όλα αυτά. Ενώ τι γίνεται τώρα με τις σειρώμενες ροφής, ωραία, άνοιξε το καπάκι εδώ πέρα, είμαι εκτεθειμένος 100%, υγρασία, φώτα, αέρας, τέλος. Αλλά είναι φθηνή κατασκευή και απλή. Και εγώ την παίζω φωτογράφηση. Στην εξόμιση τώρα, όταν τελικά μπορέσουμε να πάμε κάθε μία σελήνη στο βουνό ή στην εξοχή τέλος πάντων που δεν έχει φωτορύπανση κλπ. Θα χρειαστούμε καρέκλες, τραπεζάκια, βλέπετε εδώ πέρα, γίνεται χαμός. Σκηνές όταν το επιτρέπει ο καιρός, υπνόσακους, στρώματα, κουκούλες για τον εξοπλισμό σε περίπτωση που βρέξει ή κάνει πολύ υγρασία κλπ. Ζεστά ρούχα, σκουφιά, γάτια. Αν κάνει υγρασία, σε καμία περίπτωση δεν παίρνουμε μάλινα κλπ. Γιατί μουσκεύουν εκεί, είναι ακόμα χειρότερα, κρυώνουμε περισσότερο. Συνήθως παίρνουμε
παντελόνια ή μπουφανάκια του σκύρ, αυτά τα νάιλον. Είναι τα φλίς, ναι. Και το φλίς όμως, νομίζω μοσχεύει, δεν είναι... παίρνουμε κόκκινους φακούς οπωσδήποτε, ποτέ δεν παίρνουμε άσπρους ή τέλος πάντων αν πάρουμε άσπρο μακριά από τους άλλους γιατί θα μας γραμπήσουμε και θα τους χαλάσουμε την θερινή όραση. Dew hitters είναι αυτά εδώ. Στην ουσία τι είναι αυτά. Θα βάζουμε μπροστά στα τηλεσκόπια ή στο προσοφθάλμιο. Αυτά είναι θερμενόμενα... Αντιστάσεις. Πώς είναι η θερμενόμενη κουβέρτα που πήρατε όλοι τώρα το χειμώνα και την κλειδώσατε. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Φτιάχνει μια ζεσταίνεται αυτό το πράγμα, το ρυθμίζω εδώ από το κουτάκι. Μια θερμική ασπίδα κατά τη μια θερμική ασπίδα τέλος πάντων κατά τη υγρασία. Ακόμα και ζενήθ να κοιτάει το τηλεσκόπιο και να έχω 90% υγρασία, σε καμία περίπτωση εμένα δεν θα μου πιάσει υγρασία ο φακός και θα συνεχίσω να φωτογραφίζω. Όποιος δεν φρόντισε γι' αυτό έχει πάει έπνο. Ξεχνάει τη φωτογράφηση. Λοιπόν, βαλιτσάκια άπειρα, βλέπετε εδώ γίνεται ένας ψηλός χαμός, εργαλεία, κολαούζα, τρυπάνια, τα πάντα έχουμε πάντα, σε περίπτωση που κάποιος φίλος οτιδήποτε, έχουμε βίδες, τα πάντα, πάντα μαζί μας, σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί κάτι, το φτιάχνουμε επί τόπου, εκείνη την ώρα, μέσα στη νύχτα, οτιδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει, θα τη βρούμε την άκρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπαλαντέζες, καλώδια. Βλέπετε εδώ γίνεται μακαρονάδα η υπόθεση. Γεννήτρια μαζί, βενζίνες, ιστορίες, κονσέρβες, ολόφρυσκο αλογάκι. Τρώμε φούλ από αυτό στο βουνό, δεν γίνεται να την περάσουμε αλλιώς. Τώρα βλέπουμε για μπιτόνια με βενζίνες και γεννήτρια. Εντάξει, η γεννήτρια είναι βασική προϋπόθεση για το βουνό, γιατί όλα αυτά εδώ πέρα είναι ρεύμα. Και εκεί πάνω που πάμε στα 1350 μέτρα, φυσικά θέλουμε γεννήτρια. Θα δείξουμε δάκρυα τι γίνεται. Στο θέμα είναι, θυμάμαι που μια φορά. Είμαστε στον Πάρνο ένα Αύγουστο, είχε πιάσει, ήταν απαγόρευση, είχαμε ανέβει είχε και έπιασε απαγόρευση για φωτιές, γιατί είχε πιάσει φωτιά στο πολύ μακριά, στη Μεγαλόπολη. Σαν πάει τα πυροσβεστικά, απλά επειδή ήταν πολύ ψηλή, σε πολύ ψηλή ζώνη κινδύνου, είχαν απαγορεύσει τις διελεύσεις στο βουνό μέσα. Εμείς όμως φωτογραφίζαμε, δεν φεύγαμε για κανένα λόγο, είχαμε στήσει, είμαστε έτοιμοι. Και ήταν να γεμίσουμε τη γεννήτρια. Έκανε όμως τόσο κρύο. Μάλλον ήταν αυτό που λέμε ότι το χειρότερο χειμώνα ήταν ένα καλοκαίρι στον Πάρντονα. Τόσο κρύο και τόση υγρασία που πραγματικά είχαμε σπάσει το κρύο. Και φορά και ήταν στα μάτια ένα παιδί και μου είχε δώσει μια κουκούλα full face. Με τις τρύπες. Ναι, μαύρη κουκούλα. Σαν αυτές που μιλήσατε με τις τράπεζες. Την είχα φορέσει και είμαστε τώρα με τον κόκκινο φακό. Πρέπει να γεμίσουμε τη γεννήτρια και είμαστε στο δάσος τώρα με τη full face. Εγώ έκανα φακό και πιπιτώνει βενζίνη στο χέρι. Και του λέω άμα σταματήσουν, άντρα τους πεις εσύ ότι πάνε να γεμίσεις τη γεννήτρια. Είσαι στον νόμος τώρα, εσύ και πάνε να φωτογραφίσεις. Μα του λέω, δεν φίλε μέσα. Άρα, δυστυχώς πρέπει να γίνει αυτό, όμως πρέπει να γεμίσεις τη γεννήτρια γιατί θα σβήσει μετά από 4 ώρες. Χωρίς γίνεται δεν πας πολλά. Εδώ βλέπετε πώς έχω γεμίσει το smart. Μπορείς και με smart να πάω να φωτογραφίσεις το βουνό, αυτό θέλω να σας πω. Με όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, με σκηνή, με όλα τα πάντα μέσα, με τα ρούχα μου, με οτιδήποτε, τραπεζάκια μέσα, τηλεσκόπια, καρέκλα, όλα τα πάντα και με συνοδικό την Ειρήνη πάντα. Πάω άνετα στο βουνό και φωτογραφίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που το παρακάνουν, βέβαια. Έχω βάλει το παραπάνω. Και πίσω στις πισωθέσεις. Είναι γι' αυτό μια άποψη. Κάνω έτσι, ήταν για την Πανελλήνια τα περισσότερα. Δεν είναι δικά μου. Τα μπλουζάκια, πάνω τα μπλουζάκια. Πάνω τα μπλουζάκια. Λοιπόν, εδώ το χειρότερο. Μαζέψαμε τα πράγματά μας, τα βάλαμε στο αυτοκίνητο και πάμε. Φτάνουμε, έχουμε πάρει τηλέφωνα, εδώ είναι Απρίλης. Απρίλης ήταν. Ναι. Απρίλης τώρα. Πέρσι, πρόπερσι. Πέρσι. Λοιπόν. Πιάνουμε τηλέφωνο πάνω στον Άγιο Πέτρο στο χωριό τους, λέμε ανοιχτά, ναι, άνοιξε ο δρόμος από τα χιόνια, περάστε, ελάτε. Παίρνουμε και το φύλακα, μας λέει οκ, okay, όλα καλά, ελάτε, μια χαρά, έχει ανοίξει ο δρόμος. Ωραία λέμε, εμείς είχαμε το μεταξύ, πάμε και μήνες εκεί πέρα, γιατί είχε, όπως λέμε, είχε κλείσει ο δρόμος από το χιόνι, χιόνισε συνέχεια. Περάσανε πάρα πολλοί μήνες μέχρι να πάμε, οπότε δεν μας σταματούσε τίποτα. Λέμε θα πάμε για να φωτογραφίσουμε επιτέλους. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο, τέλος. Κατεβαίνουμε κάτω και αρχίζουμε να κλαίμε τώρα. Κάποιοι γυρίσανε πίσω, φύγανε. Κατεβήκαμε κάτω, βλέπω τον Αντώνη εδώ πέρα.
Κάνουμε 3-4 φτιάρια και αρχίζουμε. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τώρα είναι 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα που είναι να φτάσουμε με το, με το σημείο. Λοιπόν, κάνουμε φτιάρια και ξεκινάμε τώρα. Πάμε μάλλον να το πω ακριβώς πώς έγινε. Παρατάμε το αυτοκίνητο όπως είναι και το παίρνουμε από το μονοπάτι. Πάμε στο καταφύγιο, κοιμόμαστε, παίρνουμε τα απαραίτητα, κοιμόμαστε και ξυπνάμε φρέσκι πρωί-πρωί, 8 η ώρα, φτάνουμε στο σημείο, ξανακατεβαίνουμε με φτιάρια κλπ. Φυσικά έχουμε οργανώσει την επόμενη μέρα αυτή το σκάψιμο, γιατί καθώς ανεβαίνουμε στο καταφύγιο, ο ουρανός είναι ανοιχτός, όλος full. Εντάξει, παίζει αυτό τώρα. Είναι ανοιχτός, όταν ανεβαίνουμε ήταν ανοιχτός, με full ξάστερο ουρανό και έχουμε πάθει την πλάκα μας, γιατί είναι, έχει πολύ καλή διάβγεια κιόλας και φωτίζει, δηλαδή βλέπουμε λοιπόν. Φως στον άστρο και περπατάμε. Κατεβαίνουμε λοιπόν κάτω και ξεκινάμε. Ξεκινάμε το φτιάρισμα, να περάσουμε τον δρόμο. Να περάσουμε το αυτοκίνητο. Μετά από 8-9 ώρες. Ο δρόμος άνοιξε. Ο δρόμος άνοιξε. Βάλτε την πιάκη. Αλλά ουρανός ναι. Και ξεκινάμε. Αρχίζουμε, στείλουμε όπως είδατε. Στείλουμε, στείλουμε, στείλουμε. Αυτό είναι γύρω στο μισάωρο. Απλά είναι σε γρήγορη κίνηση, έτσι για το πώς. Δείχνει ακριβώς πως στείλεις μια. Ήθελα να πίνει χίλια εδώ πέρα. Να. Ναι, δεν έχουμε ήχο τη στιγμή. Τι ήθελε λίγο να μπει χίλια. Ήταν κλασικό και λάθο να μιλούμε, ξέρω εγώ. Πίστευα ότι θα μιλάμε τώρα. Μπαίνουν τα βαρύδια, μπαίνουν. Έτσι το τηλεσκόπιο. Η πλάκα είναι ότι ξαφνικά έχω ξεχάσει τι έκανα πριν 8 ώρες. Δεν ξέρω, πραγματικά μου φύγει όλη η κούραση. Ενώ είχα πέσει κάτω, είχα μπει μες στο χιόνι, είχα και τα All Star τα πάντινα με φόρμα. Είχα γίνει μουσκεμά μέχρι εδώ πάνω, δηλαδή 1,5 μέρα, 1 μέτρο ήταν το χιόνι. Είχα γίνει μουσκεμά. Πήγα, άλλαξα τελικά. Βγαίνω έξω, δεν έτρεχε τίποτα. Δεν ξέρω, ξαφνικά ξέχασα τα πάντα. Με το που άρχισα να στείνω, δεν είχε γίνει τίποτα. Καθόλου κουρασμένο. Πολύ καλό, έτσι, πολύ USB. Το θυμάστε το avatar πριν, το τζιφάκι που είδαμε. Όχι για να μην δείτε, σας κορυδεύω. Λόγω σαν δύο μπουφές τώρα είναι. Θα μιλάμε το σκάψιμο. Αυτό είναι βάζουμε το λάπτοπ μέσα και προστατεύεται από την υγρασία και, και τα, το φως, γιατί μπορεί να είναι άλλοι που δεν θέλουν φώτα γύρω τους, άρα προστατευόμαστε και εμείς και το λάπτοπ. Σχολιαστικός βάσει όπως είπαμε, κοιτάει τον πολικό αστέρα, έτσι. Και εδώ πέρα δείχνει και πώς ζυγίζει, γιατί πρέπει να υπάρξει ζύγισμα. Το ίδιο βάρος, δηλαδή, από τα βαρύδια να είναι ακριβώς το ίδιο στο τηλεσκόπιο, ώστε να μην ζορίζουμε τα μηχανικά, να μην ζορίζεις τα μοντέρα που κινούνται. Για τα γρανάζια της στήριξης. Αυτό. Έχετε αρχίσει να βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα. Βλέπω ότι είσαι και πάει λίγο πιο γρήγορα. Το δικό μου πίσω βλέπεις το έχω ετοιμάσει. Είναι έτοιμο. Λοιπόν, έτοιμος. Τώρα περιμένουμε να ανοιχτώσει να φωτογραφίσω. Ακριβώς εκεί, ακριβώς εκεί, παιδιά, χωρίς πλάκα, έριξε χαλάζι. Επιτόπου κάλυψα όλα. Αν δεν το πιστεύετε. Εκεί επιτόπου με το που κάλυψα, άρχισε να είναι χαλάζι. Το βίντεο το έφτιαξε όμως. Είχα κλείσει την κάμερα, ναι, και δεν πρέπει να το βάζω. Ναι, πήγαμε γιατί θα μας παίρνουν στο κεφάλι. Λοιπόν, και αφού έχουμε στήσει. Στο πεδίο μάχης τώρα, έχουμε στήσει. Άλλες φορές αυτή, άλλη φορά αριστερά, άλλη φορά δεξιά. Εδώ είναι από πέρσι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Τότε με τα μπετόνια ήταν εδώ.
Ωραία, και εδώ είναι από την Πανελλήνια την Τέταρτη, στον πάνω μου. Βλέπετε εδώ γίνεται ένας μικρός χαμός. Υπάρχουν και άλλοι τελεγγύοι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Εδώ πέρα είναι η αυτή Πανελλήνια που είναι στο Πάρνα το καλοκαίρι τώρα. Η έκτη Πανελλήνια, η οποία φιλοξένησε το βουνό εκεί το σημείο, φιλοξένησε γύρω στα 800 με 1000 άτομα. 750. Βάλε και τους επισκέπτες. Με τις επισκέπτες, ναι. Βλέπετε σκηνές εδώ, γίνεται χαμός. Στοιχισμένα όλα να κοιτάνε στον πολικό αστέρα. Ούτε στρατός να δάνε έτσι. Εδώ απ' έξω από το καταφύγιο, χειμώνας σε άλλη περίπτωση. Αυτό βγήκε από το μπάνιο μόλις το. Ναι, αυτό βγήκε από το μπάνιο. Εξώς από το μπάνιο, ποια περιοχή είναι καλή για αυτό τώρα. Κοιτάξτε τώρα, είναι λίγο δύσκολο γενικότερα να βρίσκουμε σημεία. Δηλαδή πρέπει κάποιος αραλαίος να πάρει το αυτοκίνητό του και να αρχίσει να οργώνει. Τα γρεγονά που είχαν πάει και τώρα. Ήταν καλή, αλλά ο πάνω μας είχε καλύτερο, πιο ποιοτικό ουρανό. Δηλαδή έχουμε εργαλείο που το μετράμε, δεν το λέμε έτσι απλά. Yeah. Ήταν λίγο καλύτερα. Εντάξει, μπορεί να είναι και οι συγκεκριμένες μέρες. Αλλά... Σίγουρα, ναι, πρέπει να πάρεις πολλές λήψεις για να βρεις. Για εμάς που είμαστε στην Αττική, ας πούμε, δεν μπορεί να σηκώσει να πηγαίνει στα Γρεβενά. Υπάρχουν μέρη εδώ, ειδικά στην ορεινή Κορινθία, γύρω-γύρω εκεί, στο Κρυονέρι και όλα αυτά γύρω-γύρω, έχει πολύ καλά μέρη. Επίσης, προϋπόθεση είναι μόνο υπάρχει και άσφαλτο, γιατί δεν έχει όλο αυτό το εξοπλισμό, δεν πάει πια μέσα χωματόδρομου τώρα και νύχτα. Εκτός αν έχει τζιπ, οπότε δεν σε ενδιαφέρει καν. Εντάξει, δεν κάνει και για τα ρούχα πολλές φορές να ταλαιπωρούν. Ακριβώς. Ότι δεν φωτογραφίζαμε. Τι να φωτογραφίσουμε. Πάλι μια από τα ίδια. Σε όλες, αυτό είναι στάνταρ. Σας το λέω, είναι γραμμένο από τη ζωή. Ξανά στείλουμε σύννεφα. Επίσης, υπάρχει και το κλασικό που λέμε ότι. Αν αγοράσει κάποιος κάτι καινούριο, τηλεσκόπιο, εξοπλισμό, υπάρχει κάνει ένα μήνα τουλάχιστον στην ευχιά. Αλλά δεν αγοράσει κάτι, παιδιά, γιατί τρεις μήνες έχει σύνδεση. Διαβολική σύνδεση. Και υπάρχει εδώ ένα άλλο βιντεάκι, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Είναι το Imagine, έτσι πως δείχνει. Δείχνει ακριβώς. Εδώ έχω γράψει την επιφάνεια εργασίας, πώς ξεκινάω τη φωτογράφηση. Αυτό είναι το πρόγραμμα της λήψης που έχω συνδέσει την κάμερα με τον τροχό φίλτρων. Εδώ τώρα ορίζω τον τροχό φίλτρων. Μπορώ να ονοματίσω κάθε φίλτρο τι είναι τι. Κόκκινο, πράσινο, μπλε, υδρογόνο, οξυγόνο, θείο κλπ. Από εδώ τον ελέγχω. Επέλεξα τώρα το κόκκινο, γύρισε το τροχός, όπως σας έδειξα πριν. Επιλέγω την κάμερά μου. Έχει όλες τις κάμερες μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και τις DSLR. Επιλέγουμε ποια θέλουμε για να τη δει το πρόγραμμα. Ορίζουμε την ψήξη μας. Συγκεκριμένα έχω βάλει πλην 10 βαθμούς Κελσίου. Συν 20 που έχει έξω, άρα πήγε πλην 30 βαθμούς η κάμερα. Διαφορά με τη δημοσία περιβάλλοντος. Και αριστερά εκεί, σε αυτό εδώ το σημείο, αρχίζει και πέφτει ψήξη. Είναι 20 βαθμούς είναι τώρα, αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά. Η ψήξη πώς γίνεται. Έχει πετιέρι. Έχει ένα πετιέρι μέσα. Και ένα μυστηράκι. Το μυστηράκι είναι στην ουσία. Είναι θερμοελεκτρικό σύστημα. Το πετιέρι από κάτω είναι παγωμένο, από πάνω είναι ζεστό. Και από πάνω μπαίνει ψύχρα και. Ο πάγο σε αγωγή. Σαν τα ψάρια. Πέσω έτσι. Εγώ δεν έχω φύγει ο πάγο για το αμάξι. Αλλά φέρνουν σε πολλοί σε μεγάλα αισθήματα δεν βάζουν άλλη μυστηράκι στο πετιέρι. Οι πιο ακριβέ κάμερε παίρνουν και υδρόψυξη. Παίρνουν δηλαδή στην ουσία η υδρόψυξη που έχουν στο πετιέρι. Πάει στο πετιέρι και μπορείς, σου λέει δηλαδή η κάμερα αντέχει να ρίξει την ψήξη σου μείον 30 από την περιβάλλον, αλλά με την υδρόψυξη θα πάει σου μείον 50. Το συνδυάζει. Δεν είναι μόνο η υδρόψυξη. Συνδυάζει με το πετιέρι. Ναι, συνδυάζει. Απλά το θέμα είναι τώρα ότι στο βουνό δεν μπορεί να κουβαλά υδρόψυξη. Και... δεν ξαπαίνει. Αλλά το μένει στο σπίτι σου και θα πα πολύ χαμηλά. Τα επαγγελματικά στα σκοπία έχουν υδρόψυξη. Και είναι μόνιμα κατεψυγμένε είτε φωτογραφίζουν είτε όχι. Χειμώνα καλοκαίρι είναι στάνταρ η θερμοκρασία. Λοιπόν, εδώ τώρα τι κάνω. Έχω το πρόγραμμα της στήριξής μου και κεντράω το στόχο. Έχω βάλει ένα δευτερόλεπτο και τραβάει συνέχεια λήψη. Αν δείτε, είναι real time, είναι σε πραγματικό χρόνο πίσω. Έχω κεντράει ένα γαλαξία. Πίσω φαίνεται μόνο πυρήνας εδώ.
Δεν φαίνεται, είναι πολύ αμυδρό γιατί έχω βάλει μόνο ένα δευτερόλεπτο για να μπορώ να βλέπω την κίνηση. Εφόσον το κέντρο, βλέπετε είμαι και ανεστίαστος. Πάω να εστιάσω τώρα με το σύστημα, με την αυτόματη οδήγηση που σας είπα και νωρίτερα. Εστίαση. Έχω βάλει εδώ πέρα είναι το άστρο, είναι ανεστίαστο, βλέπετε είναι κάπως μεγάλο. Βλέπετε εδώ πέρα μια καμπύλη. Αυτή η καμπύλη όσο πιο λεπτή γίνει, τόσο πιο μυτερή, σημαίνει ότι τόσο πιο εστιασμένος είμαι. Το βλέπουμε και από αυτό εδώ τον αριθμό, από το κιανό εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να μικρύνει το νούμερο όσο μικρότερο γίνεται. Είναι η διάμετρος βασικά του άστρου. Θα πάει ένα κάτι, κάπου εκεί. Ένα 10, ένα 13, ένα 15 εκεί. Το βλέπουμε και από αυτή την καμπύλη. Αυτό εδώ όταν πέσει, πέφτει και η καμπύλη. Η πάνω καμπύλη όταν γίνει όσο πιο λεπτή γίνεται, θα δείτε, θα αλλάξει και εδώ πέρα η καμπύλη. Οπότε στην ουσία έχουμε. Μπορούμε να το βλέπουμε και οπτικά βέβαια, να βλέπετε αρχίζει και μικραίνει τώρα. Εδώ πατάω την κίνηση του μοτέρ προς πίσω, μπαινοβγαίνει δηλαδή ο εστιαστής μέσα έξω και έτσι εστιάζω. Πατάω τώρα λίγο ακόμα να εστιάσω. Βλέπετε εδώ πως έχει πέσει δραματικά το νούμερο από τα 4 τόσο που ήταν πριν. Βλέπετε και η καμπύλη εδώ πόσο μυτερή έχει γίνει, που σημαίνει ότι είναι πιο sharp η εικόνα που δέχεται, άρα το πικ που κάνει είναι στο ανώτερο σημείο, έπεσα ένα 20, οπότε κάπου εκεί είμαι εστιασμένος. Άμα το παρακάνω θα γυρίσει ανάποδα, θα αφεστιάσω. Ξανά μάνα μετά. Εστίασα, όλα οκ, okay, είμαι έτοιμος. Οδήγηση. Αυτή η συγκεκριμένη στήριξη τώρα που έχω εκεί δεν χρειάζεται οδήγηση. Δεν είναι σαν αυτή, είναι πιο ακριβή, οπότε δεν χρειάζεται οδήγηση. Αυτό που λέμε πριν με το διοικητικό άστρο. Ανάλογα πόσο καλά είναι τα γρανάζια και τα μηχανικά της ΜΕΡ, τόσο λιγότερα σφάλματα έχει στην οδήγηση. Η συγκεκριμένη δεν έχει γρανάζια, γι' αυτό και καταφέρνει καλύτερη ας το πούμε, παρακολούθηση των άστρων και των σωμάτων, των ουράνιων σωμάτων. Εδώ ονοματίζω, φτιάχνω ένα φάκελο με το πόσα λέγεται ο στόχος μου. Παράδειγμα, Mi 64, βγάζω αυτόν τον καιρό το Mi 64, το Black Eye Galaxy. Συγκεκριμένα του όρισα ότι αυτό είναι το TAD filter, το Luminance, μέρα δεύτερη. Είναι δεύτερη μέρα που το συνεχίζω. Και ξεκινάω, πάτε λίγο πόλους. Έβαλα ένα λεπτό, όχι, έβαλα 200 δευτερόλεπτα έκθεση. Πέρασε και ένα ζωριφόρο. Αν αναρωτιέστε τι είναι αυτή η γραμμή, το ίχνος είναι ένα ζωριφόρο. Αυτό το καρέ το πετάω, δεν το χρειάζομαι πλέον. Μου κατάστρεψε το καρέ ο ζωριφόρο πέρασε. Ή μπορεί να πέρασε ένα αεροπλάνο, τέλος πάντων είναι ένα σύννεφο. Αυτά τα καρέ τα πετάμε, δεν τα κρατάμε γιατί θα φαίνονται μέσα στην τελική φωτογραφία. Πάτα. Εκεί πέρα είχε σύννεφα, ήταν η βραδιά που φερόταν πριν με το τηλεσκόπιο να παρακολουθεί τον ουρανό και περνάγαμε τα σύννεφα. Οπότε ψιλοέπαιζα πιο πολύ για να φτιάξει το βίντεο αυτό για να σου παρουσιάσω. Αυτό το πρόγραμμα που βλέπεις στον ουρανό. Αυτό είναι το εικονικό πλανητάριο που βλέπω. Παράδειγμα τώρα εκεί κοιτάει το τηλεσκόπιο. Άμα εγώ του πω πήγαινε εκεί, θα πάει εκεί το τηλεσκόπιο. Θα κουνηθεί δηλαδή στη λήξη αυτόματα και θα πάει αυτομάτως εκεί. Θα πέσει με ακρίβεια μέσα στο στόχο. Το έχω ρυθμίσει έτσι με κάποια άθρα που κάνει ευθυγράμμιση αστεριών. Έχω φτιάξει δηλαδή ένα ουράνιο μοντέλο μέσα στο πρόγραμμα, το οποίο είναι γύρω στα 80 αστέρια και έχει φοβερή έτσι, τον κόβο του το λεγόμενο που λέμε, ακρίβεια. Εδώ τράβηξα τελικά 3 καρέ, στην ουσία είναι για πέταμα, πέρασε και σύννεφο μπροστά μου, βλέπετε είναι κάπως θολό και λευκό, πέρασε και το ρηφόρ μου, τα κατάστρεψε όλα, εδώ τα παράτησα, ήσαν να φτιάξει το βίντεο τελικά. Τίποτα, τα πετάς. Όχι, εννοώ κάτι εκεί τη βραδιά. Ναι, εντάξει, ίσα σου λέω για να φτιάξω το βίντεο για να σας δείξω εδώ. Στο μεταξύ, την ώρα που φωτογραφίζω, δεν ξέρω αν είδατε νωρίτερα, πάτε λίγο πώς, Ευαγγέλη. Αυτό δεν είμαι μέσα στο παρατηρητήριο τώρα. Δεν ξέρω αν είδατε στην αρχή που συνδέθηκα με remote desktop. Δηλαδή, συνδέθηκα με απομακρυσμένη σύνδεση. Είμαι μέσα στο σπίτι, με το σταθερό μου υπολογιστή. Έχω συνδεθεί ασύρματα με το παρατηρητήριο μέσα στο λάπτο, είμαι εγώ μέσα στη ζέστη μου, το χειμώνα παράδειγμα, δεν πάω έξω στο παρατηρητήριο που κάνει κρύο, κάθομαι αραχτός, μπαίνω στο ίντερνετ, μπαίνω στο αγαπημένο μου site του AstroVox, παρακολουθώ φωτογραφίες, πάντα
Να πω βασικά πως σε όλα τα επαγγελματικά αστροσκοπία δουλεύουν έτσι. Δηλαδή δεν πάει πλέον ο. Δεν υπάρχει νόημα να κάνεις εκεί, να κάτσει εκεί. Δηλαδή νοικιάζουν χρόνο, είναι στα βουνά στα 3.000 μέτρα και από την άλλη άκρη του κόσμου δίνονται απομακρυσμένα και ελέγχουν τα πάντα. Οπότε παίρνει ένα FTP τα αρχή. Οπότε έχω μπει μέσα με απομακρυσμένη σύνδεση με τον άλλο υπολογιστή, ελέγχω μέσα τι γίνεται, τα πάντα, όλα είναι αυτοματοποιημένα, μπορώ και τα ελέγχω. Εγώ σε φάρω άνετο και ωραίο εδώ πέρα, ή μπορώ να έχω πάει από εδώ με την κοπέλα μου ή με του φίλου μου, ή μπορώ να μπω με το smartphone σπίτι μου να πάω ώρα και στιγμή να δω τι συμβαίνει. Οπότε κάνω και άσο φωτογράφηση και βγαίνω και έξω και δεν έχω και κανέναν τελικά. Αυτά είναι που μοιάζει η κοπέλα. Και ποιο βγάζει το φόντο. Ο φόντο είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να αντέξει κάτι. Όταν φωτογραφίζω από Ανατολή προ Δύση και έχω βάλει παράλληλα το φόντο, δεν χρειάζεται. Αυτό τέλος. Θα το συνδέσει και αυτό άμα. Θέλω το συνδέσει και αυτό. Και το φέρω, ναι, αλλά δεν χρειάζεται. Όπα καλέ. Όχι, το έχω μαζί. Τι σύγχνα. Για να μην υπάρχει κρίνη. Την έσωσα όμως, έτσι. Ωραία, και είμαστε, ξεκινάμε τώρα, φωτογραφίζουμε. Όπως σας έδειξα τη διαδικασία, πώς συγχρονοματίζουμε τη λήψη μας κλπ. Στο βουνό τώρα όμως. Είμαστε πάνω στα τηλεσκόπια, δεν κουνάμε ρούμπι για κανένα λόγο. Είμαστε εκεί πάνω στο βουνό, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι όπως στο σπίτι που τα έχουμε φτιάξει όλα στην τέλεια, με τα καλούδια όλα τέλεια και όλα δουλεύουν άψογα. Στο βουνό υπάρχουν απρόβλεπτα πράγματα. Διάφορα μπορεί να συμβούν και να πάει στράφη η νύχτα. Οπότε δεν φεύγουμε για κανένα λόγο πάνω από το. Τηλεσκόπιό μας, δεν πάμε για ύπνο σε καμία περίπτωση και δεν αφήνω τον εξοπλισμό να ξαναφωτογραφείς γιατί μπορεί να γίνει κάτι στραβό. Τώρα εδώ ο Αντώνης τι κάνει, δεν ξέρω. Γιατί ο Άγγλος τι κάνει. Υποτίθεται ότι έχουμε βάλει και έπρεπε να πας εσύ έξω. Φυλαγιά σκοπιά. Ακριβώς, κάνουμε σκοπιά. Λοιπόν, επίσης, καθώς καθόμαστε πάνω στον εξοπλισμό μας και δεν φεύγουμε για κανένα λόγο όπως είδατε, επίσης δεν τρώμε, δηλαδή μένουμε και εκτός από άϊπνοι, δεν τρώμε και τίποτα τελικά επάνω εκεί, ξεχνιόμαστε και πεθαίνουμε και της πείνας. Βλέπετε εδώ πέρα. Στα συμπλάκια θα πρέπει. Είναι προϊστορική η φωτογραφία. Ναι, είναι μόνο σάπλη. Επίγε μετά κάτι. Είναι κάτι που ξεφύγει μετά αυτό, κρίνει φωτογράφηση μετά. Όχι, ναι, όχι. Και την ώρα που φωτογραφίζουμε παίζει μάσα κάποια στιγμή. Δηλαδή, παίζει το κονσέρβα πάρτι. Αλλά παίζει κονσέρβα μου λίγη πέρα, τώρα το που λέμε νωρίτερα. Αυτά είναι διαμούνιμα. Και εντάξει, αυτό είναι το ευχάριστο διάλειμμα πάλι για να ξεκουράσουμε λίγο. Ας δεν τα πούν τα παιδιά. Τι άλλο, κοίτα. Θα είναι λίγο. Τίποτα λίγο για την επεξεργασία. Βαγγελή, γρήγορα για την επεξεργασία πολύ έτσι. Να δούμε τι ρόλο παίζει το Photoshop στο φωτογραφίες μας. Ας κάθε να πω λίγο, θα τα τρέξω λίγο γρήγορα. Πώς παίρνουμε εκθέσεις. Χρειαζόμαστε τα τέσσερα, βασικά η πιο κοινή φωτογράφηση είναι της ευρείας ζώνης, η broadband. Η φωτογράφηση LRGB, δηλαδή το light, το luminance, το φως που έρχεται και τα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, πράσινο, μπλε. Χρειαζόμαστε τέσσερα φίλτρα, ένα για κάθε χρώμα και ένα για τη φωτεινότητα. Φωτεινότητα, δηλαδή σαν ένα διάφανο φίλτρο, περνάει όλα τα μικροσχήματα για να μαζέψουμε γενικά την περισσότερη πληροφορία και μετά τα χρώματα τα RGB για να φτιάξουμε, για να φτιάξουμε την χρωματική σύνδεση. Όσο το δυνατόν περισσότερες λήψεις με το φίλτρο, με το luminance, τόσο καλύτερη η μονόχρωμη αποτύπωση του θέματος. Μετά παίρνουμε λήψεις RGB, πολλές λήψεις και φτιάχνουμε το τελικό μας χρώμα. Η χρώμη μπορεί να είναι διαφορετική γιατί ανάλογα η κάθε κάμερα, το κάθε CCD, έχει μια ευαισθησία στο κάθε χρώμα. Δηλαδή, που έχει 30% ευαισθησία στο κόκκινο, 50% στο πράσινο, 60% στο μπλε, δεν είναι, 20% στο μπλε, δεν είναι σίγουρο. Το κάθε τσιπάκι, ο κάθε κατασκευαστής δίνει και άλλες ευαισθησίες. Άρα, αν δεν έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία στο μπλε, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να πάρουμε περισσότερο χρόνο στο μπλε για να βγάλουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Η narrowband φωτογράφηση είναι με κάποια φίλτρα που αφήνουν να περάσουν κάποια πολύ συγκεκριμένα μήκη κύματος, όπως του υδρογόνου, α, του οξυγόνου και του θείου. Οι χρόνοι πολύ μεγαλύτερες γιατί είναι ασθενές στο σήμα και πολύ μικρή φασματική γραμμή.
Αυτή η φωτογράφηση χρησιμοποιείται πιο πολύ στην πόλη, διότι μπορούμε να αποκόψουμε, να αποκόψουμε το φως από τις λάμπες όλες αυτές που έχουν στον δρόμο και κάπως να περιορίσουμε τη φωτορύπαρση και να αφήσουμε μόνο το φως του φάσματος, του υδρογόνου, δηλαδή των εφελωμάτων, να περάσει. Άρα με ένα τρόπο μπορούμε και να φωτογραφίζουμε και μέσα από την πόλη. Απλά τα χρώματα είναι λίγο κάπως ψεύτικα, γιατί δεν έχουμε το κλασικό μας χρώμα του κόκκινου, το μπλε και το κίτρινο και το πράσινο. Αλλά αντιστοιχούμε στο κάθε αέριο, δηλαδή στο υδρογόνο, στο οξυγόνο και στο θείο, σε τρία βασικά αέρια, αντιστοιχούμε και κάποιο χρώμα. Έτσι ώστε να φτιαχτεί αυτή, να δώσουμε αυτή τη χρωματική απόδοση. Γι' αυτό λέγεται και ψευδοχρώματα. Δηλαδή στο μπλε, το μπλε το αντιστοιχούμε με το υδρογόνο, το πράσινο με το θείο και το. Το πράσινο με το υδρογόνο. Να πάω τώρα. Ναι. Το φαίνεται και εδώ, δηλαδή το υδρογόνο είναι σε αυτό το σημείο, το οξυγόνο εδώ και το θείο. Και το θείο εκεί μάλλον. Άρα με αυτές τις μικρές γραμμές μπορούμε να περάσουμε μόνο αυτό με κυκύματος και να αποκόψουμε τις λάμπες του φθορισμού και τις λάμπες στην Αργύρο. Μας βολεύει, ναι, στην πόλη. Και είναι και πιο εντυπωσιακή η φωτογράφηση. Πολύ σημαντική, μάλλον πιο σημαντική η δουλειά που κάνουμε συνένα στον Νικό Ροστάκη. Τι είναι αυτό? Θα μπορούσαμε να πάρουμε μία. Γιατί να μην βάλουμε την κάμερα πάνω στο τηλεσκόπιο και να πάρουμε μία έκθεση μίας ώρας και να πούμε ότι αυτή είναι η φωτογραφία μας. Και δεν κάνουμε αυτό όμως. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι παίρνουμε μικρές εκθέσεις, πεντάλεπτες ή δεκάλεπτες σχετικά με το σμαν, και πολλές. Δηλαδή παίρνουμε 30 πεντάλεπτες, 40 πεντάλεπτες, 50 πεντάλεπτες, ανάλογα όσο θέλουμε. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν μπορούμε να πάρουμε μία μόνο εκθεσή, πρώτον, γιατί υπάρχει όριο φωτεινότητας του ουρανού. Σε μία ώρα θα έχει φωτίσει ο ουρανός τόσο πολύ, γιατί κάπου υπάρχει κάποια πηγή φωτεινότητας και θα έχει φωτίσει τόσο πολύ που θα έχει ασπρίσει φωτογραφία και θα έχει χαθεί αντίθεση. Μπορεί να περάσουν στη μία ώρα αεροπλάνα, δορυφόροι ή οτιδήποτε άλλο μπροστά από το καρέ μας και να θρησκευτεί η φωτογραφία, άρα μία ώρα πάει στράφη. Το ύψος του στόχου σε μία ώρα αλλάζει. Ενώ αν παίρνουμε μικρές εκθέσεις, μπορούμε να πάρουμε για τρεις μέρες ξεχωριστές και να περιμένουμε να πάει ψηλά ο στόχος, να πάρουμε κάποιες εκθέσεις. Την επόμενη μέρα περιμένουμε να πάει πάλι ψηλά, να πάρουμε πάλι. Και μέσα σε τρεις μέρες να μαζέψουμε ένα μεγάλο ποσοστό εικόνων. Μπορεί να περάσουν σύννεφα στη μία ώρα. Έτσι, ενώ αν υπάρχει κάποιο άνοιγμα, μπορεί να πάρει 5 πεντάλεπτες και να τις κρατήσει και την επόμενη μέρα να πάρει άλλες 5. Και το πιο σημαντικό είναι ότι συνενώνοντας τις εικόνες όλες μαζί, βελτιώνεις το λόγο του σήματος προς το όριο. Το SLA, signal to noise. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε φτιάξει, έχουμε βάλει 5 εικόνες με μία φωτογραφία, συνένωση 4, 6, 8, 16, 32 και 64. Καρέ είναι αυτά, έτσι. Έχουμε συνενώσει. Δηλαδή στην πρώτη φωτογραφία είναι το ένα καρέ μόνο, στην άλλη είναι 4 ενωμένα, σαν ένα, στην άλλη 8 σαν ένα, 16, 32, 64. Κοιτάξτε, καθώς παίζονται τα καρέ, πόσο πιο καθαρό είναι το υπόβαθρο, καθώς ανεβαίνουν οι λήψεις, οι ενωμένες λήψεις. Θα το δείξουμε και πιο γρήγορα. Ένα, θόρυβος. 64, πάλι ένα, 4. Το 16, 32, 64. Καθαρίζει τον background πίσω και ο θεός τους μειώνει, δηλαδή αυξάνει και το λόγο σήματος προς το όριμο. Αυτό φυσικά δεν είναι καινούργια τεχνολογία, καινούργια πρακτική. Το χρησιμοποιούσαν παλιά οι Αμερικάνοι από το πολύ παλιά, όταν είχαν τους δορυφόρους κατασκοπευτικούς και χτυπάγανε τις ρωσικές βάσεις και παίρνανε πολλές φωτογραφίες, τις συνενώνανε και καθαρίζανε την εικόνα ώστε να βλέπουν περισσότερες λεπτομέρειες και αμυδρότερες. Άρα, είναι πολύ γνωστό ότι βελτιώνοντας το λόγο σήματος προς θόρυβο μπορείς να δεις καθαρότερες εικόνες και να δεις και κάποια πράγματα και πιο αμυδρότερες πληροφορίες, να αναδείξεις πιο αμυδρότερες πληροφορίες. Άρα αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε εμείς οι φωτογράφοι αυτή την τεχνική. Calibration frames, πολύ σημαντικά στην αστροφωτογραφία. Ο βασικός στόχος, όπως πούμε, είναι δυνατόν περισσότερη μείωση του θορύβου, το καλύτερο signal προς noise. Αλλά η φωτογραφία, όταν παίρνουμε τη φωτογραφία, δεν έχει μόνο πληροφορία, έχει και θόρυβο. Ο θόρυβος μπορεί να είναι από το θερμικό θόρυβο, όπως είπε ο Άγγελος, που είναι, επειδή το τσιπάκι ζεσταίνεται και αυτός ο θόρυβος μετατρέπεται σε ηλεκτρόνια που δεν θέλουμε και φαίνονται αυτά τα πιξελάκια, τα μπλε, πράσινα, που μας χαλάνε τη φωτογραφία, ακόμα και αν έχουμε ψήξει,
δεν μειώνουμε το αποτέλεσμα στο 0, μειώνεται κάποιο, κατά κάποιο ποσοστό, έτσι. Αν τώρα θέλουμε να πάρουμε πολύ αμυντρή πληροφορία όπως ένα γαλαξία, αυτό επηρεάζεται. Και υπάρχουν και άλλοι θεωρίες, όπως κοσμικές ακτίνες που έρχονται και χτυπάνε το σύστημά μας και δημιουργούν κάποια πιξελάκια σαν κάτι που δεν το χρειαζόμαστε. Η φωτορύπανση, που και αυτή τη θεωρούμε σαν μια μορφή θορύβου, γιατί μας δίνει κάποιο ανολιόμορφο φωτισμό. Και ο τελευταίος τύπος του θορύβου είναι και ο βασικός λόγος που μας αναγκάζει να πάρουμε αυτές τις υποεκθέσεις. Υπάρχει και το φαινόμενο vignetting, δηλαδή έτσι όπως είναι και το κόνος φωτός στο τηλεσκόπιο και το τσιπάκι είναι ένα μεγάλο, έχει πιάνει μια μεγάλη επιφάνεια, δεν φωτίζεται ομοιόμορφα ομοιόμορφα σε όλη την περιοχή το τσιπάκι στις άκρες είναι πιο σκοτεινό. Ο κόνος φωτός δεν επαρκεί να... Ο κόνος φωτός δεν επαρκεί να φωτίσουμε το τσιπάκι 100%. Δηλαδή στις άκρες είναι πιο σκοτεινό, ενώ στο κέντρο είναι πιο φωτεινό και δημιουργεί αυτό το φαινόμενο vignetting. Όσοι ξέρουν από φωτογραφία θα μπορούσαν να το καταλάβουν, θα το δείξω τι είναι. Άρα χρησιμοποιούμε κάποια calibration frames, κάποια frames ελέγχου μάλλον, που διορθώνουν αυτό το πράγμα. Τα λεγόμενα, υπάρχουν τα dark frames. Τι κάνουν αυτά? Κλείνουμε το καπάκι της μηχανής, παίρνουμε στον ίδιο χρόνο που έχουμε βγάλει τις εκθέσεις μας για το στόχο, δηλαδή αν έχουμε βγάλει πεντάλεπτες εκθέσεις, βγάζουμε πεντάλεπτες εκθέσεις και με κλειστό το καπάκι και τι κάνουμε, μαζεύουμε μόνο το θόρυβο, γιατί δεν έχουμε πάρει πληροφορία, είναι κλειστό το καπάκι. Και κάνοντας την αφαίρεση στόχος με θόρυβο μείον το θόρυβο που έχουμε μαζέψει, μένει μόνο στόχος και ο θόρυβος έχει φύγει. Απλά πρέπει να είναι και στον ίδιο χρόνο, έτσι, στον ίδιο χρόνο έκθεση και στην ίδια θερμοκρασία της κάμερας. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, έχουμε βγάλει την αστροφωτογραφία που έχει μέσα θόρυβο και πληροφορία, κλείνοντας το καπάκι παίρνουμε ένα frame θόρυβος, αφαιρούμε θόρυβο και πληροφορία μείον το θόρυβο, πληροφορία μόνο. Απλό. Bias frames, άλλος θόρυβος που είναι ανεξάρτητος από το θερμικό, είναι ο ηλεκτρονικός θόρυβος που προέρχεται από ηλεκτρονικά μέρη της κάμερας. Από τα τσιπάκια, από τις πυκνοτές, από τις τάσεις. Αυτός πώς τον αφαιρούμε, κλείνουμε πάλι την κάμερα, το τηλεσκόπιο, παίρνουμε μια πολύ μικρή έκθεση, όσο πιο μικρή γίνεται, όσο πιο μικρή μας επιτρέπει η κάμερα, κοντά στο 0,1 σεκόντ. Για να καταγράψουμε μόνο το θόρυβο. Καταγράφουμε μόνο το θόρυβο, κάνουμε πάλι την αφαίρεση, με πρόγραμμα, έτσι φυσικά δεν τα κάνουμε με το χέρι. Λέμε στο πρόγραμμα αυτά τα bias frames μας, αφαίρεσέ τα, αφαιρούνται κι αυτά. Και μας έχει μείνει τα flats. Τα flats τι είναι? Είναι ο ομοιόμορφος φωτισμός, γιατί δεν φωτίζεται ακριβώς σε όλα τα σημεία το τσιπάκι λόγω κατασκευής του τηλεσκοπίου, λόγω πολλών και διαφόρων άλλων λόγων μάλλον. Ή υπάρχουν και σκόνες. Αυτά εδώ πέρα τα ντόνα, τα αισθητήρια στις σκόνες, μπροστά στα φίλτρα, μπροστά στον αισθητήρα, μπροστά σε οτιδήποτε μπορεί να πέσει σκόνη. Στο γυαλί του τηλεσκοπίου, στον καθρέφτη, σε οτιδήποτε. Τι κάνουμε εκεί? Βάζουμε ένα φλατόκουτο που το λέμε, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Ενωμένος κιόλας. Το βάζουμε πάνω το τηλεσκόπιο, με ανοιχτό το καπάκι, έτσι. Και παίρνουμε ένα calibration frame που λέγεται flat. Έτσι. Και μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή μας δίνει πληροφορία της σκόνης, καταγράφει όλες τις σκόνες, τον ολομοιόμορφο φωτισμό και οτιδήποτε άλλο έχουμε. Χωρίς όμως το στόχο, γιατί δεν φωτογραφίζουμε κάτι. Τι κάνουμε πάλι? Κάνουμε την αφαίρεση. Όταν φωτογραφίζουμε το στόχο μας, θα πάρουμε το στόχο, θα πάρουμε τις σκόνες, θα φωτογραφιστούν και οι σκόνες και ο ολομοιόμορφος φωτισμός. Κάνοντας την αφαίρεση τώρα με το flat, αφαιρείται αυτό και βγαίνει ένα καθαρό αποτέλεσμα. Άρα ενώνουμε flats, darks, bias, τα αφαιρούμε από τα καρέ με το στόχο και αφαιρεί το θόρυβος και ο ολομοιόμορφος φωτισμός και έχουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα. Αυτή η τεχνική φυσικά δεν είναι μόνο δικιά μας, είναι. Την κάνουν και όλα τα επαγγελματικά στερεοσκοπία, μέχρι και το Hubble. Έτσι, δεν είναι κλασική. Φυσικά, flats παίρνουμε για κάθε φίλτρο ξεχωριστά, γιατί το κάθε φίλτρο μπορεί να έχει αδιαφορετική σκόνη. Τα φιλτράκια που γυρνάνε στον τροχό μέσα, ναι, είναι κλειστό τροχό, αλλά με τον καιρό πρέπει να πέσουν σκόνη, και το κάθε φιλτράκι έχει διαφορετικό ποσοστό σκόνη, αλλά μπορεί να πέσουν αυτά εδώ πέρα τα donuts, dust donuts τα λέμε. Αυτή είναι σκόνη εστίαση, επειδή είναι πολύ μπροστά. Μπορεί να πέσουν αλλού, στο κόκκινο, αλλού στο πράσινο και αλλού, άρα για κάθε. Για κάθε παρτίδα μάλλον χρωμάτων, για κάθε κόκκινο, μπλε και πράσινο, παίρνουμε και άλλα flats και τα αφαιρούμε.
επεξεργασία. Πώς γίνεται η επεξεργασία? Βγάζουμε τα χρώματά μας. Αυτό είναι το Crescent Nebula, το νεφέλωμα της ημισελήνου. Και έχουμε πάρει την πληροφορία με ένα φίλτρο υδρογόνου. Στη στενή περιοχή του υδρογόνου, ακόμα και μέσα από την Αθήνα μπορούμε να το πάρουμε, γιατί αποκόπτει τις λάμπες και παίρνουμε αυτή την πληροφορία. Παίρνουμε και το οξυγόνο, είναι διαφορετικό, βλέπετε έτσι. Ο ίδιος στόχος με διαφορετικά φίλτρα, διαφορετική πληροφορία. Θείο, όχι και RGB, συγγνώμη, δηλαδή τα τρία χρώματα ενωμένα. Άρα έχουμε οξυγόνο, υδρογόνο, RGB, Photoshop, συνένωση, τελικό αποτέλεσμα. Αρκετά εντυπωσιακό. Δηλαδή, πόσα από αυτά τα τρία, υδρογόνο, οξυγόνο, θείο, υδρογόνο, οξυγόνο, συγγνώμη, και RGB, βγήκε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Φυσικά αυτά τα χρώματα, έτσι είπαμε ότι το οξυγόνο το κάνουμε μπλε, το λέμε στο Photoshop ότι αυτό είναι το μπλε μας, δεν μπλέμε στην πληροφορία, και εδώ την κόκκινη. Τα χρώματα είναι κατά προσέγγιση. Ναι, τα χρώματα είναι κατά προσέγγιση και γι' αυτό λέγεται και ψευδοχρώμα. Δεν είναι ακριβώς αυτό το χρώμα. Σε αυτή τη τεχνική λέγεται ψευδοχρώμα, αλλά απλά και το χάμπλ έτσι βγάζει, γιατί οι επιστήμονες μπορούν να κατηγοριοποιήσουν τα αέρια. Μπορεί να πούνε ότι όταν βλέπεις μπλε είναι οξυγόνο και όταν βλέπεις κόκκινο είναι υδρογόνο. Άρα μπορούν έτσι να κατηγοριοποιήσουν τα αέρια και να ξέρουν ότι σε μια φωτογραφία με επιστημονικό ενδιαφέρον τι βλέπουν. Άλλο παράδειγμα. Γαλαξίας, NGC-891. Σπυροειδής γαλαξίας, το βλέπουμε όμως κάθετα, δηλαδή το βλέπουμε από πάνω, το βλέπουμε έτσι, από τα πλάγια. Αυτό είναι το luminance, δηλαδή ένα φίλτρο το οποίο περνάνε όλα τα μήκη κύματος και παίρνουν την αστυνομική πληροφορία. Το RGB, το οποίο έχει και εδώ ανομοιόμορφο φωτισμό, όχι λόγω τηλεσκοπίου, αλλά φωτορύπανσης, δηλαδή από πάνω είναι ανάποδα. Σκεφτείτε, γιατί από εδώ είναι οι λάμπες που φωτίζουν και εδώ είναι διαφορετικά, είναι περίεργα. Ενωμένο, με επεξεργασία, το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ ακόμα χειρότερα, με φωτορύπανση τρελή από εδώ να χτυπάνε κάποιες λάμπες και να κάνει αυτό τον ανομοιόμορφο φωτισμό. Το LRGB με επεξεργασία στο φώτο και διάφορες άλλες τεχνικές καθαρίζει και φαίνεται αυτό το αποτέλεσμα. Θα πούμε ότι το χρώμα και αυτά φυσικά δεν το βγάζουμε εμείς στην τύχη και το γεννάμε. Υπάρχει πληροφορία, απλά με το Photoshop αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να ομορφύνουμε την εικόνα και να καθαρίσουμε αυτή την προβληματική περιοχή με διάφορες τεχνικές. Εδώ, είναι ότι δεν παίζανε σωστά τα flat frames για κάποιο λόγο. Υπήρχε σκόνη η οποία δεν καταγράφηκε και γι' αυτό έχει βγει αυτό. Άλλο αποτέλεσμα. Αυτό είναι πραγματικά θαύμα που βγήκε. Ο Άγιος δηλαδή θέλει συγχαρητήρια, εγώ το παραδέχομαι. Είναι το νεφέλωμα της μάγισσας, αν το δείτε έτσι και αν το δείτε και απ' έξω, φαίνεται σαν το κεφάλι μιας μάγισσας. Αυτό είναι το luminance, δηλαδή η πληροφορία όλη πώς έρχεται στο φάσμα. Αυτό είναι το χρώμα. Με φωτορύπανση μέσα, πρασινίλες, το πώς φωτίζεται, δηλαδή όταν υπάρχει η φωτορύπανση δημιουργείται, δεν φαίνεται σωστά. Πρώτο είναι από διαφορετικό μέρος. Ναι, αυτό είναι από τον Πάρνονα και αυτό είναι από το σπίτι. Έτσι, και αυτό είναι από πόλη. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι. Με επεξεργασία. Δεν πρόλαβα να πάρω το χρώμα στο βουνό. Συγκεκριμένα είναι ένα χρόνο διαφορά. Δηλαδή, φέτος πήρα το Luminance, βγήκε αστρονόμη, δεν πρόλαβα να φύγαμε, δεν πρόλαβα να πάρω το χρώμα. Έφυγε ο στόχος, βγήκανε σύννεφα κλπ. Για τους επόμενους μήνες δεν μου κάνει τη χάρη ο καιρός να συνεχίσω. Οπότε λέω του χρόνου θα τον βγάλω, που θα μου πάει. Και έφτασε κάποια στιγμή, κάποια βραδιά που ήταν καλή και από το σπίτι μου έβγαλα αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Πολύ καλή βραδιά. Με επεξεργασία όμως φτιάχτηκα όπως έτσι. Το χρώμα. Δηλαδή το χρώμα έγινε αυτό. Τώρα... Αφαίρεσα τη φωτορύπανση. Αφαίρεσα τη φωτορύπανση. Τώρα τι σας λέει αυτό σε σχέση με αυτό. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αρκετά εντυπωσιακό πώς βγήκε το χρώμα εκεί μέσα. Συνήθως όλες τις φωτογραφίες μου έτσι. Ναι, ο κύριος φωτογραφίζει από το σπίτι μου βασικά μπροστά στην Εθνική που έχει τη σειρά με τις λάμπες που δημιουργεί τρελή φωτορύπανση. Και λάμπο. Ναι. Και μάλλον έχει τελειώσει η παρουσίαση και υπάρχει μία θα δείξουμε κάποιες φωτογραφίες μάλλον που έχουμε βγάλει με όλες αυτές τις τεχνικές. Και, αυτό είναι το ψευδοχρώμα. Και θα κλείσουμε αυτό το ψευδοχρώμα που βλέπετε. Το κάθε χρώμα αναπαριστά τα αέρια. Δηλαδή, αν πάμε εκεί, δεν θα το δούμε αυτό το χρώμα. Ναι, ακριβώς. Θα δούμε ένα κόκκινο χρώμα, γιατί το κόκκινο επικρατεί στο σύμπαν που είναι το χρώμα του υδρογόνου. Απλά εδώ υπάρχει οξυγόνο, έτσι, θείο και υδρογόνο.
και φαίνεται εδώ πέρα που το έχει για επεξήγηση, είναι ότι αυτό με το κόκκινο είναι το υδρογόνο, γιατί το κόκκινο είναι το θείο, το γυβάρι. Θείο, με το υδρογόνο βγαίνει κίτρινο. Όταν δηλαδή τα αέρια ενωθούν, το υδρογόνο με το, όπου βλέπετε κίτρινο είναι υδρογόνο με θείο. Αυτό το πάντρεμα. Όπου βλέπετε πιο ματζέντα είναι θείο με οξυγόνο. Όπου βλέπετε γαλάζιο είναι οξυγόνο. Και πάλι λέγοντα. Όπου βλέπετε πρασινοπό, πιο δύσκολο το πρασινοπό, πιο πάνω να το πούμε. Το νεφέρωμα του πελεκάνου σε zoom. Το γνωστό μας αλογάκι, το Horse Nebula. Το γραφείο του Άγγελη. Αυτό ποιο λέει, το είναι τη Ροζέτα, μάλλον. Τη καρδιά είναι το. Και τη Τασί. Νελότ 15 λέγεται. Το νεφέρωμα του Αϊτού, γιατί μοιάζει σαν το ράφος του Αϊτού εδώ. Περιοχή αστρογένεσης, αέρια εδώ και αστέρια γεννιούνται. Η πυλώνες της δημιουργίας, όπως τους λέει το Χάμπλ. Ένα πλανητικό νεφέρωμα έχει, έχει σκάσει το αστεράκι εδώ και έχει δημιουργήσει αυτό το χαμό. Το αστικό κύμα βλέπουμε δηλαδή. Άλλο ένα. Στη Λύρα, το 57, το Ring, σαν δαχτυλίδι είναι. Ένα αστεράκι αυτό έχει σκάσει και έχει δημιουργήσει αυτό το χαμό. Ένας γαλαξίας στο Λέοντα, η τριπλέτα, βασικά τρεις γαλαξίες, απλά τώρα έχουμε εστιάσει και έχουμε φωτογραφίσει μόνο τον ένα, ο Άγγελος μάλλον. Το Crescent Nebula που είδατε και πριν, στη Μισελίνου, του Περσέα. 73-31. Και Στέφα Σκουμιντέ. Και πολλά άλλα μικρά γαλαξιά. Πολύ γλαστική φωτογραφία. Το νεφέλωμα της κεφαλής του αλόγου και ο Ίωνας. Όλο το αστρικό πεδίο εδώ. Με υδρογόνο μέσα και δεν συμμαζεύεται. Μια φωτογραφία που βγάλαμε σε συνεργασία εγώ, ο Αντώνης, ο Άγγελος και ένα παιδί ο Ηλίας Πονταγιόγλου. Είναι μοσαϊκό, είναι τέσσερα σημεία, τέσσερα κομμάτια, δηλαδή μεγάλη περιοχή στον ουρανό. Ο καθένας έχει πάρει από ένα. Δηλαδή ο Άγγελος έχει βγάλει αυτό, εγώ αυτό εδώ. Κάποιος έχει βγάλει αυτό, για κάποιος αυτό και ενωθήκαν και έγινε μοσαϊκό. Πολύ μεγάλη περιοχή και αυτή. Siemens 147, ποιος πώς λέγεται. 147. Supernova. Supernova, η πόλη μας Supernova έχει σκάσει και αυτό έχει πεινάξει τα πάντα. Αυτό είναι μοσαϊκό δύο κομματιών. Δύο κομματιών, γιατί είναι μεγάλη περιοχή. Και η Νέβιλα, γιατί είναι στα σπηλιά. Το νεφέλωμα της σπηλιάς. Δημιουργία της μιας σπηλιάς. Διπλός μήνος. αυτό δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έντυση κάτι είναι... είναι και στο Σοξότη. Ένα σκοτεινό νεφέλωμα, αυτό είναι βασικά είναι τόσο έντονο, τόσο πυκνή η σκόνη που κρύβει το φως των άστρων και φαίνεται και γι' αυτό λέγεται και σκοτεινό νεφέλωμα. Δηλαδή είναι τόσο πυκνά τα αέρια εδώ και με σκόνη που κρύβουν το φως των άστρων από πίσω. Οι Πλειάδες, το φίδι, the snake, άλλο σκοτεινό νεφέλωμα, τόσο πυκνή ύλη και σκόνη κρύβει το φως των άστρων. Και δείτε ότι όλα αυτά είναι τα άστρα στο γαλαξία μας, έτσι όλα αυτά. Κοιτάξτε πόσα εκατομμύρια άστρα υπάρχουν σε αυτήν την περιοχή, πάνω στη σπήρα. Και γι' αυτό σκοτεινό νεφέλωμα και νεφέλωμα ανάκλασης, γιατί είναι από πίσω και διαχέεται το φως μπροστά. Ο γαλαξίας ο Pinwheel, γιατί έχει αυτό το σχήμα. Κοκκού Nebula, γιατί είναι σαν κουκούλι, το νεφέλωμα του κουκουλιού. NGC-891 γαλαξίας, το βλέπουμε πάλι κάθετα. Όχι κάθετα, μάλλον ναι. Βλέπουμε πλάγια όψη. Whirlpool Galaxy, ο γαλαξίας της Δίνης, ο ένας ο μεγάλος απορροφά το μικρό. Απορροφά την ύλη του μικρού λόγω της βαρυτικής του αλληλεπίδρασης. Γαλαξίας της Ανδρομέδας. Ένας άλλος γαλαξίας NGC-29... Ποιος είναι αυτός? Έλα, Θέμη, τον έβαλες πρόσφατα. 24-03. Αυτά για να καταλάβετε είναι τα ονόματα New General Catalog, το NGC που λέμε. Είναι τα επιστημονικά τους ονόματα, δεν έχουν καταλάβει. Είναι κάποια ονόματα για να... αν οι γαλαξίες έχει στόχοι, δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε με κάτι,
Αν μπορούμε να βραχτήσουμε με κάτι, δίνουμε και ένα όνομα κάπως έτσι κοινό, όπως λέγαμε σε αυτόν, ξέρω εγώ, Whirlpool Galaxy, γιατί είναι σαν δίνει. Αν και αυτός λέει, δεν είναι 50 έργα, ξέρω, δεν είναι το κοινό, το μένω αυτό. Λοιπόν, 106. Το μάτι του Θεού, πλανητικό νεφέρωμα, γι' αυτό έχει σκάσει και κοινάξει τα πάντα γύρω του. Ή το Χίλιξ Νέμπιο, το νεφέρωμα της Έλικας, το λένε και μερικοί. Το κράνος του Θόρ, γιατί μοιάζει με το κράνος του Θόρ. Το νεφέρωμα της Φυσαλίδας, το Μπάμπλ Νέμπιο, αστεράκι αυτό. Ένα μοσαϊκό, αυτό λέγεται το νεφέρωμα της Βορείου Αμερικής, γιατί μοιάζει με τη Βόρεια Αμερική. Αυτό λέγεται το νεφέρωμα του Πελεκάνου, γιατί εδώ το μάτι του Πελεκάνου, το ράμφος του κλπ. Το νεφέρωμα της καρδιάς. Καταλαβαίνετε γιατί. Και το κλασικό μας μότο. Το αυτοκράτο και το κυνηγού, το πιάτο, 7 φορές στην Αριανό και μια φορά γεμάτο.